έλα, έλα, έλα. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Πάμε, πάμε, έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα σήμερα. Έχουμε να πούμε πολλά. Εδώ είμαστε, όπως έχουμε πει, και στις καλές και στις δύσκολες. Μη σας πω περισσότερο στις δύσκολες. Ελάτε στην παρέα μας, εδώ είμαστε, ανοίξαμε τον μπιμπλί και γράφετε αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες και στέλνετε τα μηνυματάκια σας στο προσωποβιβλίο. Χθες φύγαμε χωρίς να κληρώσουμε το ψάρι. Το ψάρι, άμα το δεις, λέει, στον ύπνο σου είναι λαχτάρα, δεν είναι? Άμα δεν το κληρώσεις την εκπομπή την ημέρα που παίζει Ευρώπη, τι είναι? Λοιπόν, ελάτε, ανοίξαμε το μπλιμπλίκι μας. Σήμερα κληρώσεις δεν θέλω να δώσω. Είχα πράγματα να δώσω σήμερα, αλλά δεν έχω καμία διάθεση. Θέλω να προλάβω να πω πράγματα. Θέλω να αφήσω χώρο να πω για την αιμοδοσία μας την Κυριακή. Θέλω να πω όλα αυτά που τα έλεγα και στον εαυτό μου εχθές την ώρα που έβλεπα την τραγική εμφάνιση, μία από τις πιο άσχημες παρουσίες της ομάδας τα τελευταία δεν ξέρω πόσα χρόνια. Πρέπει να θυμηθώ, πρέπει να γυρίσουμε πολύ πίσω στον χρόνο. Δεν θυμάμαι πότε τελευταία φορά ακούστηκε τόσο έντονο γιουχάισμα μέσα στην Τούμπα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και απόλυτα δικαιολογημένα από τον κόσμο που πήγε μέσα στο κρύο, πήγε μέσα στη βροχή, περίμενε αυτό το ένα μάτς να το πάρει η ομάδα. Η ομάδα χθες ήταν απαράδεκτη, τραγική, θλιβερή εμφάνιση. Θα τα πούμε όλα, θα τα συζητήσουμε όπως κάνουμε κάθε φορά. Τη δική μου άποψη θα πω, μπορεί να διαφωνείτε, έτσι. Θέλω να βάλω επικεφαλίδα καταρχήν. Σκληρή κριτική όσο καμία άλλη φορά, ναι, ισοπαίδωση όχι. Δηλαδή, ναι, χθες ήταν μαύρη σελίδα. Ναι, χθες ήταν τραγική εμφάνιση. Θλιβερή, αποκρουστική εικόνα στο πρώτο ημίχρονο. Ναι, απαράδεκτη όλοι τους. Απαράδεκτη. Δεν επιτρέπεται στον ΠΑΟΚ να δείχνει τέτοια εικόνα. Ναι, όλα αυτά. Όχι όμως στο άλλο άκρο. Άχρηστοι όλοι. Ξεφτυλισμένοι να φύγουν. Ακούσαμε και το. Διαβάσαμε χθες το. Τι διάβαζα χθες το βράδυ στο διαδίκτυο. Και το επικό και το φοβερό και το μοναδικό. Ποιο πρωτάθλημα. Το διαβάσαμε και αυτό. Η ομάδα έδωσε με τη χθεσινή πραγματικά θλιβερή εικόνα της, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, το δικαίωμα τώρα στον κάθε ένα και εντός οικογένειας, απόλυτα δικαιολογημένα χθες θα πω, αλλά κυρίως εκτός οικογένειας, να μας πιάνει στο στόμα του και να λέει λογάκια όπως ο θλιβερός Μπαρμπαδάκος που του δώσανε πάλι μικρόφωνο. Δεν ξέρω ως τι, αφού τον έχουν αποπέμψει από την κερκίδα, αλλά θα ασχοληθώ μετά με αυτόν. Πρώτα πρέπει να κάνουμε τη σκληρή αυτοκριτική μας για αυτό που είδαμε χθες. Ομάδα άνευρη, ομάδα που κατέρευσε αμέσως μετά τον γκολ, ομάδα που στο πρώτο ημίχρονο σε έπιανε στενοχώρια, εμένα με έπιασε μελαγχολία, ένιωσα τέτοιο σφίξιμο ας πούμε χθες το πρώτο ημίχρονο. Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτή την εικόνα. Τελειώνει εχθές αυτό. Αυτό που είδαμε στο γήπεδο, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, τελειώνει εχθές. Όπως είναι λάθος το να κάνει αυτό το πράγμα, επιτρέψτε μου μια σκληρή έκφραση και την παρομοίωση, συγχωρέστε με, αυτό το πράγμα να κάνει μετάσταση στο πρωτάθλημα, να το πω μάλλον άκυρος όρος, δεν θέλω ούτε καν να το χρησιμοποιώ σαν παράδειγμα, αυτό το πράγμα λοιπόν να με επηρεάσει στο πρωτάθλημα, όπως δεν πρέπει αυτό το πράγμα να με επηρεάσει στο πρωτάθλημα, επουδενή να δω αυτό το πράγμα να έχει επίδραση, να έχει επιρροή στο μάτς της Δευτέρας στη Λιβαδιά, έτσι θεωρώ ότι είναι και λάθος να πούμε δεν έγινε και τίποτα. Λάθος. Το να σηκώσουμε το χαλάκι και να βάλουμε τα σκουπιδάκια από κάτω είναι λάθος. Καταρχήν δεν είναι δείγμα ενός υγιούς οργανισμού το να κουκουλώσουμε τα πράγματα. Θα πούμε διάφορα πραγματάκια, θα ανοίξουμε τις γραμμές. Το έχω πει και άλλες φορές. Με ρωτήσανε χθες κάτι παιδιά φεύγοντας εδώ από το ραδιόφωνο. Θα ανοίξεις γραμμές αύριο? Πάντα ανοίγουμε γραμμές. Και στις κακές μέρες. Και στις δύσκολες. Και ποτέ δεν κρυφτήκαμε. Και είμαστε πιο ΠΑΟΚ από κάθε άλλη φορά. Το λέω συνέχεια μετά από ήττες. Θέλω να το καταλάβετε αυτό το πράγμα. Έτσι, πιο ΠΑΟΚ είμαστε. Πιο πολύ θέλω να είμαι κοντά στην ομάδα μου όταν χάνει. Όταν βιώνει τέτοιες βραδιές. Όχι όμως με χάδι μόνο. Όχι με ντάντεμα. Όχι με στοργή και προδέρμ. Γιατί και αυτό είναι λάθος. Και αυτό είναι λάθος.
απόλυτα δικαιολογημένος ο κόσμος χθες. Που αποδοκίμασε τόσο έντονα που δεν θυμάμαι. Πρέπει να γυρίσω πολλά χρόνια πίσω στον χρόνο για να θυμηθώ αποδοκιμασίες τόσο έντονες ακόμα και μέσα στο πρώτο ημίχρονο, ακόμα και κατά τη διάρκεια του ημίχρονου. Απόλυτα δικαιολογημένος ο κόσμος. Γιατί? Όχι επειδή χάναμε. Έχει τύχει κι άλλες φορές να βρεθούμε πίσω στο σκορ. Μην πάτε πολύ μακριά. Το καλοκαιράκι. Στα προκριματικά. Το ξεχάσατε? Έτσι δεν πήγε το μάτς με τη Σπαρτάκ? Ε? Έτσι δεν πήγε? Δεν βρεθήκαμε ξαφνικά με το έδαφος κάτω τα πόδια μας χαμένο? Ναι, αλλά εκεί ο κόσμος έβλεπε ότι ήταν συγκυρία, ότι δεν ήταν τραγικό το πρόσωπο, ότι οι παίχτες λύσαξαν και ότι θα το γύριζαν και πολύ γρήγορα κιόλας, όπως και κάναμε. Οι ίδιοι παίχτες είναι, παρεπιπτόντως. Οι ίδιοι παίχτες που φωνάζαμε όλοι με ένα στόμα, μια φωνή, πω λαός και τι ομάδα, δύο φορές την εβδομάδα, να χαζεύει όλη η Ελλάδα. Οι ίδιοι είναι που πήραν πέρυσι τον double. Το υπενθυμίζω σε αυτούς που λένε τώρα, που αφορίζουν, που καταργούνται, που διαπομπεύουν, που εξευτελίζουν. Το υπενθυμίζω. Σήμερα τα λέμε αυτά, στη σκληρή μέρα, μετά από μια άθλια, το ξαναλέω, εμφάνιση, πριν προλάβει κανένας να πει το οτιδήποτε. Δεν δικαιολογώ κανέναν απολύτως. Εγώ προσωπικά, ρε παιδί μου, σαν Κωστής μιλάω. Εσύ μπορεί να βρει να πει, εντάξει, δεν έγινε και τίποτα και γιατί και έτσι κι αλλιώς και δεν μας ενδιαφέρει η Ευρώπη. Κάκιστα. Πού το είδαμε γραμμένο αυτό, ότι πρέπει να παρουσιάζουμε τέτοια εικόνα στους ομίλους? Ναι, 100%. Το μυαλό είναι στο πρωτάθλημα. Και μόνο έτσι ξεπλένεται όλο αυτό, η παρουσία στους ομίλους που είναι πραγματικά θλιβερή. Και βέβαια σε συνδυασμό από απέναντι, αυτός ο οποίος έχει σαπίσει τα πάντα, μας πιάνει στο στόμα του, επειδή κέρδισε χθες και προκρίθηκε και έκανε σημαντική νίκη και σημαντική πρόκριση, να μας πιάνει στο στόμα του. Ο γραφικός αυτός, θέλω να ρωτήσω το εξής. Η Κοσμοτέ TV, που έχει συνδρομητές και παοκτσίδες που πληρώνουν το αρκετά σεβαστό αντίτιμο για να είναι συνδρομητές, και δεν είναι Γαύρος TV, ούτε Ολυμπιακός TV, ούτε Θρύλος TV, ούτε Κυρσάβα Θοδωρίδης TV, με ποιο δικαίωμα δίνει μικρόφωνο στο Σάββα Θοδωρίδη που πλέον δεν έχει πόστο? Θα μιλήσω, λέει, σαν απλός οπαδός. Και πιάνει στο στόμα του τον ΠΑΟΚ. Του δώσαμε την ευκαιρία όμως και το δικαίωμα με τη χθεσινή εικόνα μας και τη χθεσινή παρουσία μας. Εγώ, επειδή έβγαλε όλο το κομπλεξάκι του ο τύπος που ο Καραπαπάς προχθές του κατηγόρησε ευθέως το γιο, έτσι, βλέπετε ότι δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο. Δίνει και το γιο του στεγνά αυτός. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Βγήκε χθες να πει διάφορα. Εγώ λοιπόν... Καλά, πέρα από τα άλλα που είπε, τα παιδιά του Ολυμπιακού έχουν τρελαθεί από τις αδικίες. Γελάει ο κάθε πικραμένος. Εγώ λοιπόν την τελευταία του κουβέντα θα την έκανα μια φωτοτυπία και θα την κρεμούσα στα αποδυτήρια. Μέσα στην Τούμπα. Στα μπάνια. Εκεί που γίνεται μασάζ. Στα εστιατόρια. Στους διαδρόμους. Εκεί που γίνεται φυσικοθεραπεία. Παντού. Λοιπόν, την τελευταία δήλωση που λέει το εξής. Είναι δυνατόν να μην πάρει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός? Ποιος θα το πάρει? Οι άλλοι που τρώνε 3 και 4 και μας έχουν ξεφτυλίσει? Πού σου ρε. Ο Ολυμπιακός θα πάρει το πρωτάθλημα, θέλουν δεν θέλουν. Εγώ αυτή τη δήλωση θα την έπαιρνα και θα την έκανα αυτή ακριβώς τη δήλωση. Θα την έπιανα και θα την έκανα αυτή τη δήλωση φωτοτυπία για να την κολλήσω σε κάθε σημείο στα αποδυτήρια. Όπου περπατούν οι παίχτες. Και ο προπονητής και όλο το team. Κλείνω την μικρή παρένθεση γιατί μου γύρισαν τα μάτια με αυτόν πρωί-πρωί. Η εμφάνιση λοιπόν, όλοι στο μήνυμα, στο ποστάρισμα του Πρίγιοβιτς. Που λέει, great fans, great atmosphere. I apologize hereby to all supporters of PAOK for our performance tonight. It's a shame that I want to forget ASAP. We have our target for this year and we will achieve it. On Monday we will give the right answer. Λέει λοιπόν, υπέροχος λαός, υπέροχη ατμόσφαιρα, απολογούμε εδώ σε αυτό το σημείο σε όλους τους οπαδούς του ΠΑΟΚ για τη σημερινή μας εμφάνιση, παρουσία. Είναι μια ντροπή και θέλω να το ξεχάσω το γρηγορότερο δυνατόν. Το ASAP είναι as soon as possible. Έχουμε το στόχο μας για αυτή τη χρονιά και θα τον κατακτήσουμε. Τη Δευτέρα θα δώσουμε τη σωστή απάντηση. Αυτό είναι το σκεπτικό, το σωστό. Τη Δευτέρα θα δώσουμε
τη σωστή απάντηση. Έτσι πρέπει να σκεφτεί. Ο καθένας έτσι πρέπει να σκεφτεί από τους παίκτες. Όλοι ζήτησε, και ο Άρντα ζήτησε συγγνώμη, φυσικά, και ο Πέλκας ζητάμε συγγνώμη για την εμφάνιση, και ο προπονητής πήρε πάνω του και καλώς έκανε, γιατί έχει μερίδιο ευθύνης, όπως αποθεώνουμε όταν πρέπει τον προπονητή, έχει μερίδιο ευθύνη σημαντικό στο πώς κυρίως αντιμετώπισε η ομάδα αυτά τα παιχνίδια. Δεν λέει πουθενά γραμμένο ότι επειδή θα πάρουμε το πρωτάθλημα πρέπει να βιώνουμε τέτοιες βραδιές στην Ευρώπη. Ο ΠΑΟΚ έχει γράψει ολόχρυσες σελίδες στην Ευρώπη. Δεν γίνεται. Παίξε και χάσε. Αλλά παίξε όμως. Όχι αυτό το παρατημένο. Όχι αυτό το χαδερφέ. Και για ποιο λόγο χθες να λέμε ουφ, τελείωσε και αυτό. Ξεμπερδέψαμε με αυτό το πράγμα. Έτσι λέγαμε. Και φυσικά και η κουβέντα, το ποστάρισμα του μικρού Σαββίδη που έγραψε ότι θα ήθελα να πάθω αμνησία, να ξυπνήσω με αμνησία και να ξεχάσω αυτή την τροπή. Μην πιάσουμε τώρα έναν-έναν να κριτικάρουμε παίκτες, γιατί όλοι, στο πρώτο ημίχρονο, όλοι, στο δεύτερο κάτι πήγε να γίνει, αλλά είχε πετάξει το πουλάκι. Σκληρή αυτοκριτική σε όλους, θα πρέπει οι παίκτες, οι μοσχοκαλοπληρωμένοι παίκτες και ο καλοπληρωμένος προπονητής, όλη η οικογένεια, όλο το επιτελείο, θα πρέπει να καταλάβει ότι δεν γίνεται μόνο χάδι, χειροκρότημα και αποθέωση. Σε καμία ομάδα του κόσμου. Ειδικά εδώ όμως, που ο κόσμος είναι τόσο ταλαιπωρημένος, είναι τόσο βασανισμένος, είναι τόσο κουρασμένος, είναι τόσο πληγωμένος από πάρα πολλά πράγματα που είναι πάρα πολλές εκπομπές και πολλοί μήνες για να τα ξεδιπλώσουμε και να τα λέμε ένα-ένα, δεν γίνεται να έρχεσαι και να του δείχνεις ένα τέτοιο πρόσωπο. Δεν σέβεσαι αυτόν ο οποίος ήρθε μες στη βροχή, μες στο κρύο, διέγραψε ότι κακό έχεις κάνει μέχρι τώρα στους ομίλους, μιλάω πάντα, όχι στα προκριματικά, στους ομίλους, το διέγραψε και είπε πάμε να πάρουμε ένα μάτς, να το πάρουμε, πάμε να βοηθήσουμε την ομάδα. Και ο κόσμος τραγουδούσε μέσα στη βροχή και μέσα στο κρύο. Άρα σαν ποδοσφαιριστής εσύ, και το κατάλαβαν οι παίκτες, γι' αυτό ένας μετά τον άλλον ζητούσαν συγγνώμη, απολογούμαστε, ντροπή, το καταλαβαίνουμε, ναι, εμείς θέμε. Βεβαίως, αυτό έλειπε, να μην το πούν κιόλας. Αυτό έλειπε, να μην το πούν. Γι' αυτό λοιπόν θα μάθουν αυτά τα παιδιά ότι έχει και την ηχηρή αποδοκιμασία. Ότι έχει και τη γιούχα, έχει και το σφύριγμα. Και μην ακούσω τώρα θα επηρεαστεί κάποιος κενά και δεν... Μια χαρά θα μπορέσουν να βγάλουν αντίδραση. Μια χαρά. Ας πάρουν τη δήλωση του Μπαρμπασάβο που λέει τα πεπιό. Φυσικά, Ολυμπιακός, οι άλλοι που... Πάρτε την αυτή τη δήλωση και βάλτε τη στο μυαλό σας. Απαντήστε με τον double. Και δώστε χαρά σε αυτόν τον κόσμο. Σε αυτόν τον κόσμο που τόσο πολύ σας έχει πιστέψει, που και φέτος σε κακές εμφανίσεις είπε ναι, αλλά ο σκοπός και ο στόχος βεβαίως, όλα αυτά. Διαβάζω το μήνυμα του Κολομπάβου που ήρθε πριν από λίγο. Καλημέρα και ζούμε σε όλη την παρέα. Οι καμπάνες που ακούστηκαν εκοφαντικά χθες και ήταν λύπης και όχι χαράς, εξαρτάται αποκλειστικά από τον οργανισμό ΠΑΟΚ αν θα μας προσφέρουν και κάτι θετικό. Τεράστια ξεφτύλα χθες, ναι, αλλά όχι και να φύγουν όλοι και να διαλυθούμε. Κριτική, ναι, αλλά όχι απαξίωση και ισοπαίδωση των πάντων. Μικρή παρένθεση, ακριβώς αυτό που έλεγα. Ακριβώς, στο ίδιο σκεπτικό είμαι. Στο απειρόβλητο, κανείς, ναι, κανείς στο απειρόβλητο. Κανείς στο απειρόβλητο. Εκτός από τον κόσμο. Ο κόσμος δεν φταίει σε τίποτα σε αυτό που είδε χθες. Τι να κάνει. Πήγε μέσα στην βροχή. Πήγε. Στο απειρόβλητο κανείς, ναι, αλλά όχι να ξεχάσουμε σε μία μέρα την προσφορά του καθενός. Αυτό που έλεγα. Αυτή η ομάδα πήρε double. Αυτή η ομάδα είναι πρώτη και αίτητη στο πρωτάθλημα. Με διαφορά από τους άλλους. Γι' αυτό χθες αποκλείουν οι Γαύροι τη Μίλαν. Μεγάλη στιγμή για αυτούς και στο στόμα τους είναι ο ΠΑΟΚ. Το καταλαβαίνετε. Στο λογισμό τους, στη σκέψη τους. Το πρώτο πράγμα που αναφέρουν είναι οι άλλοι που χάσανε και εμείς και αυτά. Καταλαβαίνετε πόσο πολύ τους έχουμε μπει στο μάτι. Καταλαβαίνετε ποιος είναι ο αντίπαλός τους. Εμείς είμαστε.
Θα χαρούν πάρα πολύ λοιπόν αν μετά από το χθεσινό τραγικό ματς εμείς διαλυθούμε. Στο χέρι. Αυτά τα λέω εγώ, δεν είναι στο μήνυμα του Κολομπάμπου. Έκανα πάυση όπως καταλάβατε. Λέω λοιπόν, στο δικό μας χέρι είναι. Να το αφήσουμε αυτό, μπορεί να διαλυθούμε, παιδιά. Εντάξει, τελείωσε η χρονιά χθες. Την Ευρώπη, αυτά. Τραγική, κακή εμφάνιση, διασυρμός. Ναι, τι θέλετε να πούμε. Έχουμε να πούμε πολλές λέξεις, παιδιά. Θέλετε να πούμε. Μαύρες σελίδες, κοιλίδα, αυτά. Ναι, τροπιαστικό, ό,τι θέλετε. Και να διαλυθούμε λοιπόν. Και να μας πάρει από κάτω στο και να χάσουμε και το πρωτάθλημα, εντάξει. Όλα οκ. Okay. Στο χέρι μας. Δύο είναι οι δρόμοι, να ξέρετε, δεν υπάρχει τρίτος δρόμος. Ο ένας δρόμος είναι τα ισοπεδώνουμε όλα, διαλυόμαστε. Και από σήμερα λέμε, οκ, okay, άστο τώρα, πάει, τέλος. Χάσαμε και το πρωτάθλημα, χάσαμε και το κύπελο, διάλυση, άχρηστοι, να φύγουν οι τίποτες ή έτσι αλλιώς. Αυτός είναι ο ένας δρόμος. Ο άλλος δρόμος είναι σκληρή κριτική σήμερα. Κλείνουμε αυτή την παρένθεση. Προσέξτε, δεν λέω να ξεχάσουμε ότι έγινε, είναι λάθος. Λέω να το βάλουμε στο πλάι και τη Δευτέρα έχουμε μητέρα των μαχών στη Λιβαδιά. Αυτή τώρα, με το timing αυτό, με το δικό μας κάζο χθες, με τη δική του την πρόκριση, με τη Λιβαδιά να κλωτσάει και το χαμηλότερο τάκλ είναι στην καροτίδα, με σίσο μόνο τον οργανισμό, θέλουν να εκμεταλλευτούν το timing. Στο χέρι σου είναι! Εσύ που φοράς τη φανέλα του ΠΑΟΚ, εσύ που φοράς τη φόρμα και είσαι προπονητής, το χέρι σας είναι να πάτε να ρίξετε ένα τρίμπαλο και να φύγετε. Να τους αφήσετε με την όρεξη. Αυτοί είναι οι δύο δρόμοι. Ή το εγκαταλείπω, γεια σας, διαλυόμαστε, ή βγάζουμε εγωισμό, πληγωμένο, πάμε παίρνουμε τα μάτς, όλα, και άστους να μας βλέπουν το Μάιο να πανηγυρίζουμε double. Αυτό τους πονάει. Ποια Ευρώπη. Τους είδατε. Κερδίζουν, αποκλείουν τη Μίλαν και στο στόμα τους είναι ο ΠΑΟΚ. Και βέβαια δώσαμε εμείς την ευκαιρία. Με την τραγική μας εμφάνιση και με την κακάκιστη παρουσία μας στους ομίλους, τους δώσαμε την ευκαιρία να μπουν και να λένε λογάκια. Αυτοί που ήταν οι μεγαλύτεροι της Ευρώπης. Αυτοί που δεν προλαβαίναν να αρπάζουν τις τεσσάρες, τις εφτάρες, τις εξάρες. Και μιλούν αυτοί. Και λέει τα παιδιά του Ολυμπιακού έχουν τρελαθεί από τις αδικίες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή αποκλείουν τη Μίλαν, προχωρά στην Ευρώπη και ο λογισμός τους, η σκέψη τους είναι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και είδατε και οι τραγικές. Εμείς θα βοηθήσουμε να ξεβρωμίσει, λέει το ποδόσφαιρο, λέει ο Σάββας Θεοδωρίδης, παιδιά. Αυτό θα ξεβρωμίσει το ποδόσφαιρο μαζί με τον Ολυμπιακό. Άφησα στη μέση το μήνυμα του Κολομπάμπου και συνεχίζω. Στο απειρόβλητο κανείς, ναι, αλλά όχι να ξεχάσουμε σε μια μέρα την προσφορά του καθενός. Πορεία στην Ευρώπη, ναι, αλλά όχι και να λέμε το επικό πιο πρωτάθλημα. Για να τελειώνουμε λοιπόν βραδιές σαν και τη χθεσινή, όπως και οι δύο με τη Βίντι, δεν γίνεται και δεν μπορεί να περνάνε χωρίς έντονη κριτική και απογοήτευση γιατί είμαστε ΠΑΟΚ. Απ' την άλλη όμως, δεν μπορεί να μην ενωθούμε όλοι κόντρα στους θεούς και δαίμονες που θα μας κυνηγήσουν λισαλέα από εδώ και πέρα για να πετύχουμε τον τεράστιο στόχο της κατάκτησης του Double για πρώτη φορά στην ιστορία μας. Το κεφάλι ψηλά, συνεχίζουμε το πρωτάθλημα, έγινε μονόδρομος. Αυτά και άλλα πολλά μηνύματα. Αλλά αυτό ήρθε πριν από λίγο και άλλα έρχονται μαζικά και χθες. Χαίρομαι που και τις δύσκολες μέρες σέβεστε πράγματα ακόμα και σκληρή κριτική. Και δεν χρειάζεται να σβήσουμε κάτι. Τώρα, οι διάφοροι περίεργοι που θα μπουν, που κάνουν τον εραστή με ξένα κάκαλα, όπως καταλαβαίνετε, παίρνουν δρόμο με συνοπτικές διαδικασίες. Αυτή είναι η δική μου θεώρηση των πραγμάτων. Υπάρχει αγωνία για τον Μπέλκα, που μάλλον έχει θλάσει, και για τον Βιερίνια που έπαιξε όλο το πρώτο ημίχρονο τραυματίας. Μην ξαναγυρίσω στο τι είδαμε χθες. Το θέμα είναι να κλείσουμε αυτό το πράγμα πίσω μας και να μην αυτό το πράγμα έχει απόνερα μετασεισμούς στο πρωτάθλημα. Αν αφήσουμε την κακή παρουσία στους ομίλους, στα δυο μάτς με τη Βίντι, στο μάτς τώρα χθες με την Πάτε, να μας επηρεάσει το πρωτάθλημα, τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Και το λέω αυτό και σε αυτούς τους φίλους της ομάδας, που πραγματικά πονούν, που πραγματικά ανησυχούν, που πραγματικά ασκούν κληρή κριτική με βαριά καρδιά
Γιατί είναι δύσκολο να κριτικάρεις αυτό που αγαπάς. Όταν όμως δεις ότι κάνει κάτι λάθος, πρέπει να το κάνεις. Για αυτούς μιλάω. Όχι για κάποιους που χθες περίμεναν. Ε, είδατε που τα έλεγα. Εντάξει, φίλε. Τι θες να. Μπράβο. Ωραία, μεγάλε. Εσύ που το είπες. Καταλαβαίνεις ότι εκείνη τη στιγμή που είσαι περιχαρής που δικαιώνεσαι για κάτι, τη στιγμή που η ομάδα είναι στα πατώματα, εσύ να είσαι χαρούμενος γιατί δικαιώνεσαι, τι, για τον έναν ή για τον άλλον. Καταλαβαίνεις ότι βάζεις το εγώ σου πάνω από την ομάδα. Δεν σε θέλω εσένα ρε παιδί μου, το καταλαβαίνεις. Εσύ που χαίρεσαι επειδή το εγώ σου εκείνη τη στιγμή τροφοδοτείται, εκείνη τη στιγμή ο δικός σου εγωισμός θα πας, δηλαδή τι, στην καφετέρια ας πούμε, ή να πας στο κλαμπ ή στη δουλειά σου θα πεις, είδατε που σας το είχα πει εγώ. Εντάξει ρε φίλε, μπράβο, ωραία, δικαιώθηκες για τον έναν ή για τον άλλον, είσαι χαρούμενος. Εντάξει, εντάξει. Και πιστέψτε με, ξεχωρίζει αυτός ο οποίος ασκεί σκληρή κριτική, και τον πονάει που το κάνει, γιατί αγαπάει, και αυτός ο οποίος επειδή γουστάρει τον ένα προπονητή ή τον άλλον, δεν γουστάρει τον παίκτη, περιμένει στη γωνία για να ισοπεδώσει. Δεν θα κάνουμε το χατήρι σε αυτούς που θέλουν μετά το χθεσινό να διαλυθούμε, να καταρρεύσουμε. Σε καμία περίπτωση. Σε κανέναν το χατήρι. Όσο για τους παίκτες που πότισαν φαρμάκι τον κόσμο χθες και χθες, γιατί ο κόσμος θεωρώ ότι χθες δεν αποδοκίμασε μόνο για αυτό το συγκεκριμένο ημίχρονο. Έτσι έχω την αίσθηση ότι είχαν μαζευτεί αρκετές κακές εμφανίσεις. Να μιλήσω για το πρωτάθλημα, γιατί εκεί σου λέει, κύριε, είσαι αίτητος. 12 μάτς, νικηφόρα, ένα ισόπαλο. Τι να πεις, θεωρώ για την παρουσία, για την οχελικότητα, για το όχα αδερφέ που έβγαλε η ομάδα στην Ευρώπη, ανεπίτρεπτο. Για το μέγεθος, για την ιστορία, για το λαό. Αυτό είναι που στεναχώρησε τον κόσμο. Γι' αυτό ο κόσμος γιουχάιζε, όχι για ένα κακό μισάωρο ή για ένα κακό 45 λεπτό. Έχω την αίσθηση ότι χθες μαζεύτηκε όλο αυτό, οι δυο τραγικές εμφανίσεις με τη Βίντι, το πώς παρατήσαμε το μάτς και κοντέψαμε να διασυρθούμε και με μεγαλύτερα νούμερα στα μάτς με την Τσέλσι. Αυτό πιστεύω ότι μάζεψε ο κόσμος και χθες που ήρθε μια ομάδα, δεν τη λες και μεγαθύριο. Γι' αυτό θεωρώ ότι ξέσπασε ο κόσμος. Δεν ήταν για το ένα ημίχρονο μόνο. Ήταν μαζεμένα αυτά τα μάτς και ήταν η τιμωρία των παιχτών. Γιατί όπως γουστάρει ο παίχτης να χειροκροτείται, να τον σηκώνουν στα χέρια, να πηγαίνει έξω να τον αποθεώνουν, να τον σηκώνουν στα χέρια, να τον βλέπουν σαν ένα μικρό θεό. Γιατί έτσι αισθάνεται ο παίχτης του ΠΑΟΚ. Όταν ο ΠΑΟΚ προχωράει, όταν κερδίζει, όταν φέρνει τίτλους, είναι ένας μικρός θεός ανάμεσα στους ανθρώπους. Έτσι τον κάνουν να αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι που είναι ιδιωτελείς στην κερκίδα. Και παρατάνε τις οικογένειές τους, τις δουλειές τους, τρώνε το κρύο, κάνουν τα χιλιόμετρα, κάνουν έξοδα. Έτσι το βλέπουν, σαν ένα μικρό θεό. Θα πρέπει να μάθει όμως ότι υπάρχει και το άλλο νόμισμα. Και δεν θέλω να πω σε αυτό που μου είπε αγαπημένος ΠΑΟΚτσης, παλιός, που έχει φάει πολλές πίκρες, πολλές στεναχώριες, που έχει κάνει αμέτρητα χιλιόμετρα. Άλλες εποχές θα είχε επισκέψεις, μου είπε. Και δεν θεωρώ ότι είναι αυτή η λύση τώρα. Ή θα τους περίμενα να παίξω. Υπάρχει, πραγματικά υπάρχει μπροστά μας. Δεν τέλειωσε εδώ. Αν τέλειωνε η χρονιά χθες το βράδυ, θα είχαμε να λέμε όσο θέλετε. 10 μέρες, 15. Δευτέρα Λεβαδιακός. Είναι, αν καταλαβαίνετε γιατί το λέω, όχι το μέγεθος του αντιπάλου. Τον βλέπω σαν μίγα το Λεβαδιακό. Είναι μια τρίχα στη σούπα μου. Που κάνω έτσι και την πετάω τη σούπα όλη. Δεν είναι το μέγεθος λοιπόν του αντιπάλου. Το timing, οι συγκυρίες, το πώς θέλουν οι σχαμεροί απέναντι να εκμεταλλευτούν όλη αυτή την αναμπουμπούλα μεταξύ μας. Θα φροντίσουν και εδώ στην πόλη μας μια χαρά, θα δείτε σήμερα τι έχει να γίνει. Ου, τέλεια. Αυτό το πράγμα να εξαπλωθεί. Αυτό το πράγμα να αποσυντονίσει πλήρως, να αποδομήσει, να ξεχάσουμε ό,τι έχει κάνει η ομάδα. Να ξέρετε, πάρα πολλοί πρόθυμοι θα παρισφρήσουν πάρα πολλά τέτοια στοιχεία. Το timing λοιπόν κάνει ακόμα πιο κρίσιμο μετά τη χθεσινή τραγική εμφάνιση και τον αποκλεισμό το μάτς της Δευτέρας. Πάρτε το παιχνίδι, αφήστε τους να βλέπουν την πλάτη στο πρωτάθλημα, αφήστε τους να ξυπνούν και να κοιμούνται με τον ΠΑΟΚ στο στόμα τους και στη σκέψη τους, αυτό μόνο, τίποτα άλλο. Θα πάμε σε διάλειμμα, θέλω να μου πεις λίγο, Σωτήρη, πες μου λίγο από το 1 μέχρι το 62 ένα νούμερο να δώσω το χθεσινό
Γιατί φύγαμε χωρίς να κληρώσουμε. Το 44. Σου πω αμέσως το 44. Λοιπόν, το 44 είναι ο Χρήστος 731. Κερδίσει το χθεσινό ψάρι που δίναμε, ένα φαγκρί. Σήμερα είχα να κληρώσω πράγματα, δεν θα τα κληρώσω. Θέλω να δώσω χρόνο σε εσάς και θέλω κυρίως να έχουμε χρόνο και εμείς να πούμε ότι την Κυριακή 9:30 είμαστε στο ΑΚΕΠΑ 16η αιμοδοσία. Θα ανοίξουμε γραμμές τώρα να μιλήσετε εσείς και να πείτε όλα αυτά που θέλετε. Επιστρέφουμε σε λίγο. Πριν πάω στις γραμμές, το μήνυμα του Γιάννη του Χριστοφορίδη, του φίλου μου. Αδερφέ, χθες δεν μπόρεσα να σηκώσω. Μάλλον δεν ήθελα να σηκώσω, να το πω αλήθεια. Κανένα τηλέφωνο. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Ζουμουσάκια. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτή τη μεγάλη παρέα που είμαι ένα λιθαράκι της, για τη μονάδα αίματος, για την επέμβαση ανοιχτής καρδιάς. Πήγαν όλα καλά. Κωστή, θα ήθελα να το πεις και στο ραδιόφωνο. Σας ευχαριστούμε πολύ, οικογένεια του ασθενούς. Σας ευχαριστώ πολύ όλους, Γιάννης Χριστοφορίδης. Αυτό είναι, φίλε. Αυτό είναι. Πέρα από τις ανησυχίες μας, από την τρέλα μας, από την καψούρα μας, από τη στενοχώρια μας, από τη χαρά μας για τον ΠΑΟΚ, από όλα αυτά που κάνουμε κάθε μέρα, υπάρχει και αυτό. Γι' αυτό σας λέω, την Κυριακή πρέπει να είμαστε όλοι εκεί στο ΑΧΕΠΑ. Ελάτε, υπάρχει τεράστια ανάγκη, ελάτε, μακάρι εσείς που θα έρθετε να δώσετε, ποτέ να μην χρειαστείτε μία από τις φιάλες που θα δώσετε. Μακάρι να μην τις χρειαστεί κανένας άνθρωπος αυτές τις φιάλες που θα μαζέψουμε. Ελάτε λοιπόν για τη 16η αιμοδοσία μας. Ελάτε. Η Τσόφα, η κολόνα της αιμοδοσίας, παντοτινή, και η Χρύσα μου και η Σοφία μου εκεί είναι. Όλη την ώρα ανεβάζουν, ποστάρουν, σας ενημερώνουν, ρωτήστε κιόλας. Εκεί είναι τα κορίτσια για σας πάντα, για να ρωτήσετε πράγματα, τι γίνεται, αν έχετε κάποια ασθένεια, αν έχετε πάρει κάποιο χάπι με την πίεση, με το ξενύχτη, αν τρώτε. Δεν έχω λόγια για τα κορίτσια και τα ευχαριστώ δημόσια για μια ακόμα φορά. Για μια ακόμα φορά. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές, να μιλήσετε εσείς. 2310-287-888. Εγώ τα είπα. Με ρωτάτε αν θέλετε κάτι, αν έχετε καμιά απορία. Εδώ είμαστε. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς τον. Τι κάνεις? Έλα, Χρήστο, έλα. Διάβασε και το μήνυμά σου, φίλε, γιατί είναι σαν να το έγραψα εγώ. Από τις 7 η ώρα, ναι. Δεν ξέρω. Κύριε Κωστή, χθες, άμα πραγματικά πιστεύω ότι και εγώ, όπως εγώ και αρκετός κόσμος, ίσως κρατούσαμε και την αναπνοή μας για να μην ουρλιάξουμε και πούμε. Ναι, να μην πούμε πράγματα που θα τα μετανιώναμε ίσως μετά. Και γενικά είναι καλό στη ζωή όταν είσαι πάνω στην οργή και πάνω στον εκνευρισμό να κρατάς όσο μπορείς, ναι, την άποψή σου και να την πεις με πιο ξεκάθαρο μυαλό. Πάνω στο βρασμό εκείνη τη στιγμή και στην οργή. Έτσι, γιατί συνήθως κατά 99% όταν είσαι εκνευρισμένος κάνεις και λάθος στην κρίση σου. Ο κόσμος, επειδή πρέπει να αντιληφθεί λίγο, ειδικά ο κόσμος που πηγαίνει στο γήπεδο της Τούμπας, γιατί διαφέρει πολύ από τον κόσμο που είναι στο Facebook, εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, γιούχαρε την ομάδα για την απογοητευτική, πραγματικά απογοητευτική ως εκτρή εμφάνιση, όχι τόσο για το ποδόσφαιρο που έπαιζε, γιατί και αρκετά παιχνίδια δεν έπαιξαν. Για τη μη διάθεση, για την απόλυτη έλλειψη διάθεσης. Τέτοια αγκαρία, τέτοια απάθεια, δηλαδή από το 11 και μετά, λες και η ομάδα έφυγε το γήπεδο και ήρθαν, ξέρω εγώ, κάποιοι οι οποίοι τους είπανε, παιδιά, απλά περπατάτε μέσα στο γήπεδο. Ένα τρομερό πράγμα, το οποίο ο κόσμος έπρεπε να το δει την ομάδα για να αντιληφθεί ότι, ναι μεν, είμαστε περήφανοι για την πορεία την οποία κάνω στο πρωτάθλημα, αλλά δεν γίνεται κιόλας να περάσει απαρατήρητη η χειρότερη χρονιά στην ιστορία του ΠΑΟ σε ομίλους του Europa League. Ναι. Φυσικά. Δηλαδή, όχι, το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Φυσικά. Ούτε σημαίνει ότι επειδή το ένα δεν ισχύει το άλλο. 100%. Και μεγάλο λάθος. Μεγάλο λάθος αυτό το πράγμα. Που τόσο έντονα, Κωστή, ο ίδιος αυτός ο κόσμος, μετά στο δεύτερο ημίχρονο που είδε διάθεση, ενίσχυσε την ομάδα με τη φωνή του μέχρι το τέλος. Φυσικά. Και στο τέλος έμεινε εκεί. Έμεινε εκεί. Ναι. Αυτό που πρέπει να αντιληφθούν όλοι είναι, δηλαδή αυτά τα πράγματα που διαβάζονται και ακούνε, δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ ότι μπορεί να τα λένε παοκτσίδες. Δηλαδή ο άλλος λέει είναι κατά μαύρη βραδιά και δεν θα ξεπληθεί ούτε ένα double. Ρε, πάτε καλά, ναρκωτικά παίρνετε, ρε. Πάει ο ΠΑΟΚ να κάνει κάτι που δεν το, αυτό είναι το άλλο, αυτό καταλαβαίνεις, ότι αυτό είναι το άλλο άκρο. Αν αυτός που το γράφει είναι όντως ΠΑΟΚτσής και δεν έχει μπει μέσα να κάνει ένα μπουμπούλα, έτσι, αν όντως, τότε δεν μπορώ να πω. Όχι, όχι, έχουμε και τέτοιους. Έχουμε και τέτοιους. Όπως δεν μπορώ αυτό το πράγμα ότι εντάξει και το Europa League δεν θα το καταχτούσα ή δεν πάω κάθε χρόνο. Παιδιά, δεν σημαίνει ότι επειδή δεν το παίρνω το Europa League
ότι πρέπει να αποκλείουμε από τα χωριά. Μην τρελαθούμε κιόλας. Να διευκρινίσουμε κάτι. Άλλο το μόνο το double μπορεί να ξεπλύνει αυτή την τροπή. Και άλλο το ούτε ένα double δεν μπορεί να ξεπλύνει. Έχει διαφορά, το καταλαβαίνετε, ακριβώς, έτσι. Αυτό εννοείται ακριβώς. Ότι αυτό είπαμε όλοι μας. Μπορεί να αλλάξει όλο το νόημα. Εμείς αυτό είπαμε. Ότι το double μπορεί να ξεπλύνει όλο αυτό. Άλλο αυτό και ούτε ένα double δεν μπορεί να. Σοβαρολογείτε, ρε. Λοιπόν, σοβαρολογείτε, από... τέτοια ισοπαίδωση. Με βάση τη χθεσινή βραδιά, να ξέρουμε όλοι ότι τώρα αρχίζει ο πραγματικός πόλεμος. Αυτό που θα δούμε από εδώ και πέρα δεν θα έχει προηγούμενο. Αν δεν είμαστε συσπειρωμένοι, αν δεν είμαστε ενωμένοι, αλλά πάντα με κριτική σκέψη και διάθεση, αλλά πάντα με αγάπη προς την ομάδα. Ακριβώς. Αρχίζει ενωμένη θα τώρα, τη Δευτέρα. Τώρα, από τη Δευτέρα ξεκινάει. Θα προσπαθήσουν από τη Δευτέρα να αρχίσουν να σε διαλύσουν. Το θέμα είναι αν θα τους το επιτρέψουμε εμείς. Αυτό. Όπως το λες. Γεια σου Χρήστο. Για να σε καλά. Τη Δευτέρα θα τα πούμε τη Δευτέρα. Έγινε αδερφέ. Να σε καλά. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Με πολλούς από εσάς θα τα πούμε την Κυριακή στην αιμοδοσία πριν το μάτς. Τη Δευτέρα είναι το μάτς με το Λεβαδιακό, έτσι. Ναι, καλημέρα. Γεια σας. Πάμε στο μεθ επόμενο. 2310-287-888. Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνετε. Γεια σου Παναγιώτη. Έλα, σε ακούμε. Θέλω να κάνω μια καταγγελία. Ναι. Πρώτα προς το Κοσμοτέ TV. Τραγική περιγραφή. Από πότε δίνουν βήμα και βήμα. Λόγο στους οπαδούς. Ναι, ναι. Στους απλούς οπαδούς. Ναι. Ο οποίος μπορεί να υβρίζει και να πιάνει στο στόμα του τον ΠΑΟ. Δεν με ενδιαφέρει τι είπε ο οπαδός. Έτσι. Ο οπαδός είναι οπαδό και μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Άρα μηνύεται το κανάλι και ζητάνε λεφτά από αυτό που ακούσανε. Ναι. Για αυτό που ακούσανε. Ο κόσμος που πληρώνει... Ως τι μιλάει ο Σάββας Θοδωρίδης. Ως τι. Ναι, είπαμε. Έχει θεσμικό ρόλο. Είναι μέλος δίκης. Να ξέρουμε τι λέμε. Πάμε παρακάτω. Δεν πειράζει. Άκουσε με λίγο. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Για καλό έγινε αυτό. Ας πάρουν τα λόγια του, τα προσβλητικά λόγια. Και να τα βάλουν και σε καλό κάδρο. Να τα βλέπουν, διότι δώσαν σε αυτόν, σε αυτούς τους γελίους, δώσαν το δικαίωμα να... Μην βρίζετε τους γελίους. Σωστό και αυτό. Αυτή είναι χειρότερα επιλογή. Σωστό και αυτό. Δώσαν το δικαίωμα να μας λένε διάφορα. Τώρα πάλι στο χέρι τους είναι, στα πόδια τους. Να τους αφήσουν να βλέπουν τις πλάτες μας. Δηλαδή, ας πούμε, τη Δευτέρα να έχεις ανοίξει την ψαλίδα. Τη μεγάλη. Αυτό ακριβώς. Αυτό τους καίει. Είδες, απέκλεισαν τη Μίλαν. Μεγάλη βραδιά για αυτούς. Που μέχρι χθες βρίζαν ο ένας τον άλλον. Έβριζε ο Καραπαπάς, έβγαζε στον τάκο τον γιο αυτού που βγήκε. Λοιπόν. Εδώ φτάνω στην καταγγελία. Λοιπόν, η καταγγελία μου είναι ότι στα 12 παιχνίδια που έχω παίξει στην Ευρώπη, όλες οι διατησίες ήταν στημένες από τον κύριο Θεοδωρίδη. Ενάντια στον ΠΑΟ. Μάλιστα. Αυτό. Εσύ βγες και πες ότι δεν ήταν. Ναι, εσύ άμα θες, όποιος θέλει ας έρθει να με αντιπτύσει και να με κάνει μήνυση. Θέλεις να αφήσεις το όνομά μου. Πού μένω, διεύθυνση όλα. Αριθμό ταυτότητας και θέλεις. Τα αφήνω. Εγώ ξέρεις ποιος είμαι, δεν χρειάζεται να το πω. Φυσικά. Έτσι. Έγινε Παναγιώτη. Την αγάπη μου. Να σε καλά. Ρουμουσού, αδερφέ. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Τα αυτονόητα δεν τα εξηγώ σε κανέναν. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Παγάκια από τον σχημό φέρνω συνέχεια. Ποτέ. Αυτό δεν συνεχίζεται. Με τίποτα, τέρμα. Αυτό εννοείται. Εννοείται αυτό. Και ξυπνήστε. Ήταν κάτι της στιγμής αυτό χθες. Δεν το ξεχνάω, δεν το προσπερνάω. Το αφήνω να το λύσω το καλοκαίρι. Πώς θα είμαστε, πώς θα προσεγγίζουμε την Ευρώπη και πώς το πρωτάθλημα. Έγινε Παναγιώτη μου, να είσαι καλά. Ζουμουσού, αδερφέ. Πιο πολύ από ποτέ. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Γεια σου Γιώργο. Τι κάνουμε. Χθες όντως ξέχασα να κληρώσω. Δεν πειράζει. Δεν γύρισα. Καλά, εντάξει. Το κάναμε σήμερα. Ο Χρήστος 731 έχει κερδίσει το Φαγκρί από τη Ζαραγορά Αιγαίων, έτσι το ξαναλέω. Να πάρει τηλέφωνο έξω μετά τις 9.30 που θα είναι μεραλής, να αφήσει το όνομά του. Να το στείλουμε στο Αιγαίο. Να πάρει το ψάρι από την Αγίου Δημητρίου. Αγίου Δημητρίου, 70 εκεί. 70, ναι. Ναι. Γωνιακό κατάστημα, για να ξέρουν. Υπέροχο και φρεσκότατο. Ναι. Για πες Γιώργο μου, σε ακούω. Τι να πω, ρε παιδιά, κάνουμε σαν να μην τα ξέρουμε. Λέτε για το Κοσμοτέ. Μια ζωή
τα ίδια είναι αυτοί. 99% θα υποστηρίξουν τις ομάδες τις δικές τους, τις τρεις ομάδες κτλ. Και μετά θα ασχοληθούν με τον ΠΑΟΚ και με τις υπόλοιπες ομάδες. Αυτοί είναι. Αυτοί είναι. Δεν πρόκειται να αλλάξουν ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ. Τα ίδια και η δημόσια τηλεόραση, η καρδική τηλεόραση, όταν μεταδίδει παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Είτε ένα από τη Θεσσαλονίκη, αυτός ο οποίος θα μεταδώσει το παιχνίδι, είτε θα είναι από τη Θράκη, το ίδιο, το ίδιο, το ίδιο, το ίδιο. Ναι. Η γραμμή τους είναι αυτή. Δεν υπάρχουν άλλες ομάδες εκτός από τις τρεις ομάδες. Ήταν μια κακιά βραδιά χθεσινή. Ήταν και 13 ο μήνας, εγώ είμαι πάρα πολύ προληπτικός. Πιστεύω σε ορισμένα τέτοια πράγματα. Όταν δεν ήταν 13, λέω, βράσε μέσα λίγο. Εμένα καλά πράγματα μου συμβαίνουν στις 13. Βράσε εμένα. Τέλος πάντων, τώρα αυτά είναι έτσι για, λοιπόν, για να λέμε προσοχή, μεταξύ μας. Θέλω από εδώ και εδώ προσοχή. Θα μας κυνηγήσουν πάρα πολύ μετά τα χθεσινά αποτελέσματα. Και όπως είπες, βγήκε ο παππούς και δεν ξέρει τι λέει. Παραλυρηματικός. Μια χαρά ξέρει τι λέει. Κάθε του κουβέντα. Καλά, γιατί δεν είναι κανένα. Γιώργο, Γιώργο, ξέρει πάρα πολύ καλά τι λέει. Το ξέρω. Ο Σάββος. Πώς χθες πρόσεξε. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Χθες τι κάνανε. Εκμεταλλευόμενοι τη δική μας κάκιστη παρουσία. Τη δική τους νίκη. Το έβαλαν αυτό το πράγμα. Σε άλλη πλατφόρμα. Το μετέφεραν στο πρωτάθλημα. Όπου στο πρωτάθλημα αδικείται η ΝΑΗ μεγάλη ομάδα που μας τα παιδιά έχουν τρελαθεί το Ολυμπιακό από τις αδικίες. Ότι ο ΠΑΟΚ σπρώχνεται στο πρωτάθλημα. Δηλαδή, αυτό το έκαναν όλο αυτό το πράγμα μια ωραία σαλάτα για να πούνε, είδατε, ορίστε, εμείς οι άλλοι, θα τους δώσαμε εμείς το δικαίωμα βέβαια. Σε αυτά είναι μαέστροι στην προπαγάνδα. Όσο για τον Μπαρμπασάβα, είναι πολύ μορφωμένος, έτσι, δεν είναι άσχετος ο Μπαρμπασάβα. Παραμορφωμένος είναι, φίλε. Όχι υπομορφωμένος. Ναι. Όχι, Κώστα, χωρίς να κάνουμε πλάκα, δεν είναι άσχετος. Ο άνθρωπος δεν είναι άσχετος. Ό,τι μπορεί να λέει και τα λοιπά. Τέλος πάντων, δεν στέκομαι. Ξέρει, ξέρει πάρα πολύ καλά τι λέει. Ακριβώς. Όταν χθες πάλι λέει ότι τι, ποιο. Φυσικά ο Ολυμπιακός θα το πάρει. Ποιος θα το πάρει. Λοιπόν, αφήσα παντού. Φωτοτυπία, εκτύπωση, ανάρτηση. Σε κάθε τοίχο. Να το βλέπουν κάθε μέρα. Όπως το είπες. Η δική μας θα το βάλουμε καλά, από εδώ και μπρος θέλει μεγάλη προσοχή και ειδικά το παιχνίδι Δευτέρας, το φοβάμαι πάρα πολύ, μη γίνουν έκθροπα. Το δυσκολότερο παιχνίδι της χρονιάς είναι, για πολλούς λόγους, για πολλούς λόγους. Οι γάβροι έχουν σκυλιάσει και θα προσπαθήσουν να δημιουργηθούν επεισόδια. Για μένα καλύτερα μην πάει κανένας, ούτε μίγα από τη Θεσσαλονίκη, ασπρόμαυρη. Ούτε κουνούπι ασπρόμαυρο να πάει στη Λιβαδιά. Ναι. Την καλημέρα μου. Γεια σου, Γιώργο. Θα πούμε την Κυριακή. Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, τέλος πρώτης ώρας. Θα πάμε σε διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε γιατί έχουμε δεύτερη ώρα που θέλουμε να βγάλουμε γραμμές. Να μιλήσετε εσείς. Να βγάλετε αυτά που έχετε από μέσα. Εγώ τα είπα τον πρώτο μισάωρο. Να μην επαναλαμβάνω. Να μην λέω συνέχεια τα ίδια. Θέλω μόνο να πω ένα πράγμα. Το μυαλό μας τώρα, όλο το είναι μας. Όλη η επαγρύπνηση. Όλη η οικογένεια. Σύσσωμο όλο το σύστημα ΠΑΟΚ. Πρέπει να είναι στο μάτς Δευτέρας. Το μάτς ήταν που ήταν κρίσιμο. Μετά από αυτό που έκαναν αυτοί χθες. Μετά από αυτό που κάναμε εμείς χθες. Γίνεται ακόμα πιο σημαντικό. Και βέβαια, χρυσή ευκαιρία για απαντήσεις. Το είπε ο Πρίγιοβιτς. Ο σπουδαίος Πρίγιοβιτς είπε: η απάντησή μας τη Δευτέρα, μάγκες. Μην τους δώσετε δικαίωμα. Είδατε, χθες προκρίνονται. Σημαντική βραδιά για αυτούς. Το μυαλό του στο πρωτάθλημα, στον ΠΑΟΚ, τα παιδιά του Ολυμπιακού που ταλαιπωρούνται, που αδικούνται, που έχουν τρελαθεί από τις αδικίες. Εμείς θα ξεβρωμίσουμε το ποδόσφαιρο, δηλαδή. Πώς, απορώ πώς δεν του έρχεται να γελάσει, ρε Σωτήρη, την ώρα που τα λέει. Δεν του έρχεται, φίλε, γιατί τα πιστεύει κιόλας, έτσι. Τα πιστεύει, αυτή είναι η ιστορία. Θα πάμε σε διάλειμμα, θα επιστρέψουμε. Κυριακή πρωί, Αχέπα, 16η αιμοδοσία αθλητηρίων. Ελάτε να δώσουμε ζωές στους συνανθρώπους μας, στους άγνωστους συνανθρώπους μας που θα θέλουν οπωσδήποτε επιτακτικά φιάλη για να σώσουν τον άνθρωπό τους. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ο μεγάλος Γιώργος Κόρος μας βάζει στη δεύτερη ώρα. Εδώ είμαστε. Θα σας πω σε λίγο χορηγούς γιατί περιμένατε έτσι κι αλλιώς. Πάμε στις γραμμές. 2310-287-888. Σήμερα δεν κληρώνουμε τίποτα. Εσείς μιλάτε, εμείς ακούμε. Θα μου επιτρέψετε να σας χαλάσω πάλι τον ηρμό της εκπομπής και να πω ότι.
Κυριακή το πρωί είμαστε για αιμοδοσία. Ελάτε όλοι, θα σας πω μετά την αιμοδοσία τι θα κάνουμε με τη συλλογή ρούχων. Το μυαλό μας είναι στο πώς θα βοηθήσουμε αυτό το διάστημα εκεί που πρέπει. Την Κυριακή όμως 9 η ώρα είμαστε στο ΑΧΕΠΑ. Όχι στην Τούμπα, έχετε ακόμα μηνύματα. Κυριακή θα τα πούμε στην Τούμπα. Όχι στην Τούμπα. Την Κυριακή είμαστε στο ΑΧΕΠΑ για αιμοδοσία. Ελάτε να γνωριστούμε, όμως δεν έχουμε γνωριστεί. Η παρέα μας γιγαντώνεται. Η παρέα μας μεγαλώνει κάθε μέρα, προστίθεται ακροατές. Αυτό δείχνουν και οι μετρήσεις και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γι' αυτό είναι ένα άλλο θέμα βέβαια, όχι τις παρούσεις. Αλλά θέλω να πω ότι θα είμαστε εκεί την Κυριακή. Την Κυριακή στο ΑΧΕΠΑ για αιμοδοσία. 16η αιμοδοσία αθλητηρίων. Πάμε να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα, Κωστή, καλημέρα. Καλώς τους, Στέλιο. Καταρχήν, Κωστή, να πούμε ένα πράγμα. Όταν χάνει η ομάδα, χάνει όλη η ομάδα και οι παίκτες και ο προπονητής μαζί. Και όταν κερδίζει η ομάδα, κερδίζει και ο προπονητής. Αυτό είναι γιατί το σωστό, ναι. Είναι κάτι ξεφτυλισμένο. Όταν κερδίζει η ομάδα, κερδίζουν οι παίκτες μόνοι τους. Όταν χάνει η ομάδα, χάνει ο Λουτσέσκου. Όχι, φίλε, δεν είναι. Έχει πολλούς τέτοιους ξεφτυλισμένους, γι' αυτό τους καθαρίζουμε. Εδώ είναι ένας οργανισμός, μια τώρα, οικογένεια, φίλε. Στέλιο, συγγνώμη που σε διακόπτω. Το ότι μπορεί το μερίδιο ευθύνη σε κάποιον αγώνα να είναι περισσότερο στους παίκτες ή σε άλλον να είναι περισσότερο στον προπονητή με ένα κακό κουτσάρισμα. Ναι, αλλά το ότι φταίει μόνο ο προπονητής ή φταίνε μόνο οι παίκτες, δεν γίνεται αυτό, ρε παιδιά. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, χθες, ας πούμε, που ο Μάτος δεν μπορεί να κάνει δεύτερο βήμα. Ο σπουδαίος Μάτος. Ναι. Φταίει ο Λουτσέσκο, ας πούμε, που κάνει το πέναλτι. Βέβαια. Λοιπόν, το ότι διαχειρίστηκε ο Λουτσέσκου λάθος το όλο θέμα με τους ομίλους, το αναγνώρισε και ο ίδιος. Αλλά δεν μπορεί να φταίει μόνο η μία πλευρά. Όλη η οικογένεια. Εκτός από τον κόσμο, φίλε. Που βρέθηκε έτσι, πάλι. Θα το πω έτσι με δύο λέξεις. Αγκαρία τέλος. Αυτό που έμοιαζε και έδειχνε και φαινότανε, αγκαρία τέλος. Εγώ θέλω ανεπίτρεπτο, να δω, έτσι. Ανεπίτρεπτο. Ισχύει αυτό που λες. Ισχύει. Να σου πω κάτι. Αγκαρία τέλος. Εγώ θέλω να δω τι είδες στο πρωτάθλημα, αλλά να σου πω κάτι. Κάνεις εκπομπή, έχεις μια ζωντανή επικοινωνία με όλους εμάς 2 ώρες κάθε μέρα, έτσι. Ναι. Το 90% ασχολούμαστε με το πρωτάθλημα. Μα το έλεγα και χθες το πρωί ότι ξέρετε τι με ανησυχεί. Και χθες και πρώτες, επειδή είσαι καθημερινός ακροατής. Με ανησυχεί που παίζουμε αγώνα πρόκρισης στην Ευρώπη και ασχολούμαστε όλη τη βδομάδα με τη Λιβαδιά. Το έλεγα. Δεν το έλεγα. Το 90% ολονό το μυαλό μας είναι εκεί. Αυτό όμως δεν δίνει άλοθη να έχουμε τέτοια παρουσία, κατάλαβες. Σίγουρα ακουστεί, αλλά σου πω κάτι, οι παίκτες δεν ζουν σε καμιά γυάλα. Εσύ το τύψεις, δεν ακούνε ραδιόφωνα. Βεβαίως. Και αν όχι όλοι οι ίδιοι, οι άνθρωποι τους, οι συγγενείς τους, οι φίλοι τους. Εγώ πιστεύω ότι οι ίδιοι μέσα στο αμάξι που είναι, τι ακούνε. 100%. Τα μπάκουνε μέσα στο αμάξι. Έτσι δεν είναι. Σωστό και αυτό. Αυτοί που ζουν σε καμιά γυάλα. Η γογότσαμπά δεν μιλάει για τον μπάκο, οπότε. Ναι, γι' αυτό δηλαδή ακούνε τραγούδια, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Και αυτοί ζουν σε μια κοινωνία. Αλλά να σου πω κάτι, για μένα σε τέτοια παιχνίδια αφού δεν σε ενδιαφέρει η Ευρώπη, ρε Λουτσέσκο, και εμείς στη Τζέλση, βάρουμε τον Ακπομ, γιατί κάνουμε την κριτική μας και στον προπονητή, βάρε πιτσιρίκια που δεν έχουν πολλά λεπτά, να μπουν μέσα να σου δείξουν. Εγώ που έχει βάλει τον Ακπομ μισά ώρα και 40 λεπτά και τον Ουάρντα. Και εχθές, παρά την κακή μέρα, ο Ουάρντα έβγαλε αντίδραση, άσχετα που δεν του βγήκαν πράγματα. Δηλαδή, εμένα τι μου δείχνει ο Ουάρντα κάθε φορά που μπαίνει. Ασχέτως, δεν διαγράφουμε αυτά τα λάθη που έχει κάνει, έτσι. Εννοείται, δεν περνάμε κανέναν από την κολυμπήθρα. Από την κολυμπήθρα του Σιλοάμ, δεν περνάμε κανέναν. Τα πειθαρχικά του πειθαρχικά. Ναι, τι είδα όμως. Μπαίνει μέσα και βγάζει μια τρέλα, δηλαδή ένα πάθος. Να αφυπνίσει τους άλλους. Και ο Ακπομ, εχθές πάλι, ενθουσιασμό, έκρηξη, ταχύτητα. Εκμεταλλεύσου το φορμάρισμα κάποιων παιχτών. Φίλε Ρασβάν, εκμεταλλεύσου το. Πανέξυπνος είναι να το καταλάβει. Άμα εκεί την κεφαλιά την κάρφωνε στο γάμα, μπορεί να άλλαζε και το παιχνίδι, να σούζα μέσω την εικόνα, τη μια σουπαλία, κάτι. Επίσης, δηλαδή, η τρομερή κούραση του Μάτος που βγαίνει σε κάθε του εμφάνιση. Μήπως η σκέψη ο Λιμνιός, που έτσι κι αλλιώς έχει όλη την πλευρά, μήπως θα μπορούσε ο Λιμνιός εκεί. Λέω ρε παιδί μου, δεν είμαι προπονητής. Ναι. Ούτε το παίζω, ούτε είμαι ο Χένες Βαϊσβάλερ να του κάνω υποδείξεις. Και εγώ του είχα πει αυτό που λέω, όπω τα ακούσατε, που να γραμμή ο Λιμνιός, αλλά ίσω να μείνει ακόμα λέω, μια σκέψη. Ναι. Επειδή ο Λιμνιός, ακόμα και εξτρέμ που παίζει, το βλέπεις ότι το έχει το μαρκάρισμα, ναι, το έχει το τρέξιμο, το έχει το τάκλινγκ. Δηλαδή, μήπως να το δοκιμάσει εκεί, να απελευθερωθεί και ο Μάτος να ξεκουραστεί λίγο, ρε παιδί μου, για να. Μήπως κερδίσουμε έναν δεξί back half, full back half. Με το Λιμνιό. Λέω μια σκέψη, ρε παιδί μου, κάνω τώρα, ξέρω εγώ. Να πω.
Αυτά φίλε Κωστίνα, πού είσαι? Στελάρα. Εχθές σήμερα επειδή ήμουν στο Παπα-Νικολά με τη μητέρα μου την ημέρα τρέχαμε. Ναι. Συγχαρητήρια στους γιατρούς όλου του προσωπικού, ευγενέστατη, πεντακάθαρα. Στο Παπα-Νικολάου, Στο Παπα-Νικολάου, ισχύει, είχε μπει πρόσφατα ο πεθερός μου. Ακριβώς αυτό το είχα πει και τότε, το λέω και τώρα. Πήγαμε 7 το πρωί, φίλε, και φύγαμε 5 το απόγευμα. Υπό πολύ δύσκολες συνθήκες, με πολλές ελλείψεις το νοσοκομείο, με μικρά κονδύλια δίνουν αγώνα. Υπάρχουν άνθρωποι μέσα. Αχιέπαινη, φίλε. Όχι μόνο εκεί. Και στον Άγιο Δημήτριο και στο Αχιέπα και παντού. Να ξέρεις. Εγώ έτυχε εκεί να πάω, λέω για αυτούς τώρα. Σωστό. Κάποιοι θα πούνε για κάπου αλλού. Καλά κάνεις και το λες. Έτσι, φίλε Κωστή, τα λέμε για αυτούς. Έγινε, φίλια, φίλε. Είχα πει και την άλλη φορά που πήγαμε με την οικογένεια στο Αχιέπα για δικό μας θέμα, για κάποιο έκτακτο περιστατικό και που έβγαλε ο μικρός την πλάτη, έβγαλε τον αγκώνα. Λοιπόν, και είδα ανθρώπους να παλεύουν με τα αίματα, με ανοιχμένα κεφάλια, δηλαδή σε συνθήκες άθλιες. Ήρθε ένα παιδί που ήταν εκεί τραυματιοφορέας, με τα αίματα σε όλο το σώμα από τον τραυματία, με το χαμόγελο στα χείλη, Κωστή, Παοκάρα, Ζουμουσού, βλέπεις, πες κάτι για μας που παλεύουμε για πενιχρούς μισθούς. Και γυρίζουμε στα σπίτια μας, λέει, και πρέπει να σβήσουμε την εικόνα από το ανοιχτό κεφάλι ή από τον κομμένο λαιμό. Και να πάμε να παίξουμε με τα παιδιά μας. Όλα να τα λέμε. Παλεύουν ήρωες με πενιχρά μέσα. Αλλά δεν θα τους δείτε σε κανένα δελτίο. Σε κανένα reality δεν θα τους δείτε. Αυτό είναι reality καθημερινό. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Ναι, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλημέρα, Κωστή Γιάννη. Γεια σου, Γιάννη. Έλα, έλα. Πραγματικά είναι ήρωες. Συμφωνώ απόλυτα. Να τα λέμε, ρε παιδί μου, επειδή συνήθως είμαστε φιλοκατήγοροι. Εντάξει, υπάρχουν και οι γιατροί μεγάλοι που είναι βολεμένοι και τα λοιπά, αλλά υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι που είναι παιδιά του μεροκάμα του, που και οι εκαβίτες με τα ασθενοφόρα μου λέει: Πες ρε Κωστή, παίζουμε κορώνα γράμματα τη ζωή μας κάθε μέρα, λέει. Πραγματικά. Κάθε μέρα, έτσι. Πραγματικά. Λοιπόν, τώρα να σου πω κάτι, Κώστα. Αυτό που τους καίει είναι το πρωτάθλημα, φίλε μου. Εντάξει. Μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Φάνηκε στις δηλώσεις και του Θοδωρίδη χθες. Φάνηκε. Είναι λογικό και δηλώσεις να μην κάνανε. Είναι λογικό, έτσι. Γιατί αυτή είναι η ουσία. Εγώ ξέρεις τα κάνω, φίλε. Εγώ θα βγω υποκριτικά, όπως κάνανε σε μένα, και θα πω συγχαρητήρια, πολύ μεγάλη νίκη. Αλλά μέσα μου θα γελάω, ρε. Βέβαια. Μέσα μου θα γελάω. Γιατί είμαι από πάνω, κατάλαβε. Ερώτηση κάνω. Υποθετική. Ναι. Αν έλεγες χθες στον Μπαρμπασάβα και στον Καραπαπά και στο όλο το συμφερτό. Παιδιά, ανταλλάσσετε την πρόκληση από τη Μίλαν με τους 8 βαθμούς διαφορά με τον ΠΑΟΚ, να ήσασταν εσείς 8 από πάνω και να παίρνατε προβάδισμα για το πρωτάθλημα. Σε 30 δευτερόλεπτα θα το έκαναν, φίλε. Με χίλια. Πείτε μας τον τρόπο, μήπως πρέπει να φορέσουμε και συγκεκριμένα ρούχα με φτερά, να βγούμε να χορέψουμε κάπου δημόσια. Θα το κάνανε, να ξέρεις. Έτσι. Με χίλια θα το κάνανε. Και θα σου πω κάτι κλείνοντας, ότι ξέρεις τι, κάποτε και εμένα με είχαν προσβάλει για κάτι πάρα πολύ άσχημα και μέσα από αυτό έγινα καλύτερος. Αυτό περιμένουμε και από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Πολύ ωραία κουβέντα είπες. Πολύ ωραία. Έχει γίνει σε πολύ κόσμο αυτό που λες. Ναι, δεν συζητάμε. Είσαι παίρνει από. Και εμείς που είμαστε κάθε μέρα εκτεθειμένοι στα μικρόφωνα έχουμε ακούσει διάφορα, ας πούμε. Το θέμα είναι ή λυγίζεις και σε παίρνει αυτό από κάτω. Πράγμα το οποίο ίσως. Εκεί αποσκοπεί αυτός που σε προσβάλλει ή σε θίγει. Δεν το νομίζω. Αυτός που σε προσβάλλει ή σε θίγει το κάνει γιατί έτσι, γιατί είναι κακός. Δεν νομίζω ότι το κάνει γιατί... Εγώ πιστεύω έχει και υστεροβουλία μέσα. Δηλαδή, ναι, να σε πειράξει εκείνη τη στιγμή, αλλά θα χαρεί πάρα πολύ να σε δει να αποσυντονίζεσαι, να διασπάσαι, να καταραίεις. Αυτός είναι ο μετέπειτα σκοπός. Ναι, εκείνη τη στιγμή να πω είσαι έτσι... Θα σε προσβάλλει και τη στιγμή, θα σε θίξει, θα τρελαθείς, αλλά να σε δει μετά από αυτό να πέφτεις, να τα παρατάς, να σε επηρεάζει. Θα είναι φιλέ ευτυχής αν καταφέρει να σε ακουμπήσει και να σε αποσυντονίσει, να σε αποδομήσει. Ας αποδείξουνε αυτό που μπορούν φίλε. Να κάνουν. Πρίγιοβιτς, το είπε ο Πρίγιοβιτς. Τελευταία του κουβέντα του Πρίγιοβιτς που ζήτησε συγγνώμη προς τιμήν του και όλοι, να τα λέμε όλα, ζήτησαν συγγνώμη, το κατάλαβαν όταν βαρύ αυτό που έκαναν στον κόσμο. Λοιπόν, η τελευταία του πρόταση ήταν η απάντησή μας τη Δευτέρα. Μπείτε, αλώστε και στον κόσμο που θα πάει. Προσοχή τη Δευτέρα. Προσοχή, παιδιά. Γίνεται να μην πάει κανένας, ρε παιδιά. Άλλη πληγή αυτή. Γίνεται, ρε παιδιά. Δηλαδή, κάντε τους ένα άδειασμα Κυριακή βράδυ και πείτε: Δεν γουστάρουμε, ρε. Δεν ερχόμαστε. Κάντε τους ένα τέτοιο. Αφήστε τους με το πουλί στο χέρι. Με το πουλί εννοώ στο κλουβί. Αφήστε τους με την λαχτάρα να βλάψουν την ομάδα. Κάντε μια τέτοια γυρισιά και πείτε: Ο ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα, ρε. Πάνω και από την καψούρα μας να πάμε να δούμε την καψούρα μας.
Έτσι θα έλεγα. Τώρα... Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Αλλά δυστυχώς δεν θα γίνει αυτό, οπότε αναγκαστικά θα τρέμουμε από, από δύο ώρες πριν μέχρι μία ώρα μετά να μην γίνει κάτι. Έγινε, Γιάννη. Αυτό. Ας αποδείξουν λοιπόν ότι τη Δευτέρα ότι μας προσβάλλουν, έτσι. Αλλά εμείς θα γίνουμε καλύτεροι. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Γιάννη. Και το ξαναλέω. Κανένα υπονοούμενο για τα δικά μας τα παιδιά. Αυτά τα 400 άτομα που θα πάνε. Γνωρίζουν το ένα με τον άλλον. Τα πρόσωπά τους, τα ονόματά τους, τις πορείες είναι μια οικογένεια αυτά τα άτομα. Δεν μιλάμε για αυτά τα παιδιά. Δεν αφήνουμε καμιά μόμφη για αυτούς. Μιλάμε για τους άλλους σάπιους που θα έχουν παίξει την Κυριακή και που ξέρουν ότι είναι ίσως μια τελευταία ευκαιρία να με εγδάρουν, να με ακουμπήσουν, να με βλάψουν, να με τρυπήσουν, να κάνουν αναμπουμπούλα επεισόδια για να μπορέσω να τιμωρηθώ. Μόνο έτσι μπορούν να με πιάσουν το πρωτάθλημα. Και θα εκμεταλλευτούν γενικά τώρα το timing από την πρόκρισή τους. Το ξαναλέω. Προκρίνεσαι με τη Μίλαν. Και στο μυαλό σου, στις κουβέντες σου, στον ΠΑΟΚ αναφέρεσαι, στο πρωτάθλημα. Αυτό σε καίει. Αυτό σε πονάει που δύο χρόνια σε γλεντάει. Εσύ που φοβήθηκες πέρσι, χέστηκες πάνω σου από το φόβο σου και δεν βγήκες ποτέ να παίξεις. Γιατί θα τρώγες 5 γκολ και θα τον κουβαλούς στην πλάτη σου. Και βγάζεις γλώσσα. Πάμε, καλημέρα. Ναι. Ήρθαν οι γαύροι, μα φοβηθήκαν. Καλημέρα σε όλα τα ζουμπουτσάκια. Γεια σου, Δημού. Καλημέρα μέχρι 2014. Λοιπόν, για το προηγούμενο λίγο, Κωστή. Οι ρηχοί άνθρωποι μόνο το κάνουν αυτό. Και το κάνουν είναι για να ανεβούν, να νομίζουν ότι ίδιοι ότι είναι καλύτεροι. Ναι. Όταν προσπαθούν να μειώσουν εσένα. Λοιπόν, φυσικά, νιώθουν ότι αυτό επιβεβαιώνονται. Το κάνουν για να ανεβάσουν τον εαυτό τους, το δικό τους σκεπτικό. Φυσικά. Αλλά δεν έχουν βάθος αυτοί, δεν έχουν ποιότητα, δεν έχουν τίποτα. Λοιπόν, ένα, είναι ότι νομίζω ότι ο Τσούμπα πρέπει να είναι πολύ, πολύ καλός παίκτης. Πάρα πολύ καλός, ναι, παίκτης. Ταχύτητα, δύναμη. Βλέπω ότι έχει αποτελεσματικότητα, έχει κάνει 6-7 σκοπές. Μην βάζεις καθόλου, δικό... για μένα, sorry που σε διακόπτω, μην βάζεις καθόλου το πρέπει να είναι. Βάλε το είναι, δεν χρειάζεται. Πρέπει. Αυτά γιατί που... δεν έβαλε... 7 σουτ, 5 γκολ και έχουμε, 2. Έχουμε δει πλέον στο λίγο χρόνο. Εμένα μου λέει και πολλά πράγματα που στο λίγο χρόνο που του δίνει δείχνει πράγματα. Δηλαδή, ναι, όντως μήπως πρέπει ειδικά στα μάτσα εντός να δοκιμάσει να παίξει. Εντάξει, με 2. Τώρα δεν ξέρω. Μπροστά. Θέλω να βγει ο Πρίγκοβιτς, έτσι. Ούτε όχι, ρε. Δεν... Αλλά 4-4-2. Όχι, αλλά δηλαδή, δοκίμασε. Δεν ξέρω, ναι, πώς μπορεί να γίνει, αλλά θέλω να πω ότι εντάξει, τώρα συζητάμε. Μπορεί να έρθει μια πρόταση για τον Πρίγκοβιτς 15 εκατομμύρια. Και να θέλει να πάει μια Αγγλία. Δεν είναι η στιγμή για να το συζητήσουμε σήμερα αυτό. Καλά, ναι. Θέλω να πω ότι ο πίσω θεωρώ ότι έχω ένα center forward. Ναι. Έχω, έχω. Αυτό, δεν ξέρω αν είναι τόσο άξιος όσο ο Πρίγκοβιτς. Πάντως είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Εγώ θα τον κρατούσα, να σου το πω έτσι απλά. Από αυτούς που ήρθαν, βάζω τον Ζαμπά μέσα σε μια παρένθεση γιατί είναι 20 χρόνων μόλις και είναι επένδυση μέλλοντος. Αλλά από το Βέρμπλουμ που ήρθε και δεν έχω δει, από το Χατσερίδη που εκεί και αν δεν έχω δει. Έτσι, η μεταγραφή αυτού του τύπου μου δείχνει ότι εδώ πραγματικά έχουμε πετύχει έναν παίκτη που θέλω να μείνει στην Τούμπα. Στο πω έτσι. Μακάρι, μακάρι. Στο πω έτσι απλά. Και λοιπόν, όσον αφορά το χρυσό παιχνίδι, λέει ένα ρητό, λέει, μην υπόσχεσαι όταν είσαι χαρούμενος, μην παίρνεις αποφάσεις όταν είσαι απογοητευμένος και μην μιλάς όταν είσαι θυμωμένος. Καλημέρα. Σοφά και τα τρία. Σοφά. Θα τα πούμε στην αιμοδοσία. Πάρα πολύ ωραία τα είπες. Πάμε. Ναι. Καλημέρα σας. Γεια σας. Μας μιλάτε. Όχι. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα σας. 2310-287-888. Παρακαλώ. Ναι. Πέσαμε όλοι. Πέσαμε. Λοιπόν, κάτσε να ξαναπώ. Να ξαναπώ γιατί δεν έχω πει καν χορηγούς δεύτερης ώρας. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Δεν χρειάζεται να σας πω. Όποιος πήγε. Μαγεύτηκε και ξαναπήγε. Πάμε, πάμε στις γραμμές και θα τα πω πριν φύγω στο διάλειμμα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Εγώ είμαι. Ναι. Α, έλα, σε ακούμε. Σε ακούμε. Έλα. Ο Σκούφος ο θλιμμένος σήμερα. Έλα ρε Σκούφε. Ο καιρός πάει μαζί. Έλα Σκούφε. Λοιπόν, μου άρεσε η ομάδα που μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο και προσπάθησε να κάνει κάτι. Θα μου πεις τώρα στα μάτια και οι άλλοι να παίζουν. Ε. Η αλήθεια είναι αυτή. Μας κάνει και λίγο free play. Τραγική εικόνα. Δεν θα... Εντάξει, δεν πρέπει να προσανατολιστούν παιδιά, όπως και να έχουμε, ό,τι και να πούμε, ό,τι και να κάνουμε. Θέλουμε τη νίκη κάθε φορά, η αλήθεια είναι αυτή.
Βασικά θέλουμε να βλέπουμε ποδόσφαιρο, άσχετα την νίκη. Φυσικά. Και ήμασταν εκεί γύρω στο γήπεδο. Έτσι. Και τρώγαμε το κρύο και έπαιρνε η υγρασία μέσα. Αυτό που μας ενδιέφερε δεν ήταν να κερδίσουμε. Να δουν ποδόσφαιρο, να δούμε λίγο βαλίτσα, να αλλάξουν μια βαλιά, να προσπαθήσουν, να δείξουν. Αυτό θέλουμε. Θέλω να πιστεύω ότι το κάνανε αλλά δεν το θέλανε, το θέλανε αλλά δεν το κάνανε. Λίγο, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, λίγο ποτπουρί, λίγο ναι μεν να κρατηθώ, λίγο αυτό, όλο αυτό, όλο αυτό, ναι. Όπως το λες. Μου άρεσε από τη μία που οι Γάβροι περάσανε μεν από τη μία, γιατί ουσιαστικά άμα το σκεφτείς καλά θα έχουν άλλα δύσκολα παιχνίδια. Εντάξει τώρα, να σου πω κάτι. Με πάω και με άκη, είναι το άλλο. Οκ, βλέπω τώρα, πρόγραμμα Γολγοθάς για τον Ολυμπιακό. Μη λέμε τώρα. Α, και εμείς θέλουμε. Τώρα μην, δεν θέλω να βρούμε δικαιολογίες. Θα ήθελα να περάσω και ας είχα πρόγραμμα Γολγοθάς. Άλλο κρατάμε. Άλλο κρατάμε από τη χθεσινή πρόκριση του Γαύρου. Τις δηλώσεις τους μέσα στην αναμπουμπούλα της χαράς τους. Εμείς είμαστε στο μυαλό τους μέσα. Το βλέπεις. Αυτό που ήθελα να πω είναι το άλλο. Ότι αν αυτή τη στιγμή οι Γάβροι χθες αποκρινόταν, θα διαλυόταν τελείως. Τώρα ξαναπήρανε ζωή και πήρανε τα πάντα. Ακριβώς. Αυτό είναι το κακό. Ακριβώς. Της υπόθεσης. Τσουτσούρωσαν. Ξετσουτσούνησαν πάλι. Αυτό, ναι. Όχι μόνο αυτό. Άρχισε, μου θυμίζει εκείνο το παιχνίδι με την ΑΕΚ που χάνει ο Ολυμπιακός από την ΑΕΚ πέρσι. Και το μυαλό του Μπαρμπασάβα ήταν. Ακριβώς. Ακριβώς. Είδατε δηλαδή, χθες. Χθες πάλι είπε. Να ξέρετε ποιος θα το πάρει, λέει. Ο Ολυμπιακός θα το πάρει. Οι άλλοι λέει που πήγαν. Εντάξει. Αυτό. Και νομίζω ότι αυτό που είπε ο Πρίγιοβιτς εμένα με καλύπτει. Εάν δω αυτό που είπε ο Πρίγιοβιτς στις δηλώσεις του στην, στο ποστάρισμα που έκανε. Ναι. Εμφαντική εμφάνιση στη Λιβαδιά. Με συνοπτικές. Άνε τη νίκη με πολύ καλό ποδόσφαιρο. Δηλαδή το να βάλουν τα σε ένα γκολ στη Λιβαδιά. Αλλά να είναι από σπόντα αυτό γκολ και τέτοια. Να παίξουν ποδόσφαιρο και να αποδείξουν τη χρέση. Αλλά παιδιά, εμείς μπορούμε, το έχουμε, εδώ είμαστε. Να σου πω την αλήθεια, θα το ξεχάσω γρήγορα. Ναι. Όπως πολύ ωραία έχουμε ξεχάσει και την κακή εμφάνιση με την Τζέλση εδώ πέρα μέσα που μπήκαμε για να δούμε ποδόσφαιρο. Όπως πολύ γρήγορα ξεχάσαμε και τη Βίντι τις δύο ήττες που ήταν τραγικές και μας πειράξαν πάρα πολύ, ειδικά μέσα στην Τούμπα. Έτσι το ξεχάσουμε και αυτό, γιατί εντάξει, δεν μας πειράζει. Έχουμε άλλο στόχο και δεν πρέπει να το χάσουμε. Αντίδραση. Αντίδραση τώρα. Ναι. Και, γι' αυτό έμεινα στον ΠΑΟΚ του δευτέρου ημιχρόνου. Που έδειξε λίγο να βγάζει μια αντίδραση. Είδα ένα μάτος που έπαιζε και για τον Κάνιας και για τον Μαουρίτσιο. Ναι. Ο μάτος στο δεύτερο ήμουν. Το πρώτο ήμουν ήταν τραγικός. Τι να πω. Έγινε, αυτά, έγινε σκούφε. Ζουμουσού λέμε. Ζουμουσού αδερφέ. Εννοείται, εννοείται. Τη Δευτέρα είναι η μέρα που πρέπει να δώσουν απαντήσεις οι παίκτες. Δεν χρειάζεται να πω παραπάνω πράγματα. Μη σας κουράζω. Έτσι. Μη σας κουράζω. Θα πάμε σε διάλειμμα. Και επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο μισάωρο. Η πόλη σήμερα θα είναι, όπως καταλαβαίνετε, πραγματικά υποκατοχή. Η πόλη θα είναι σε εχμαλωσία, επειδή έρχεται αυτός ο οποίος χαίρεται πάρα πολύ για τη συμφωνία που έκανε για την Μακεδονία και πρέπει να χαρούμε και εμείς μαζί του. Δεν το λέω μόνο για αυτόν, δεν θέλουμε να έρχεστε στην πόλη μας. Δεν έρχεστε για καλό. Έρχεστε για τους ψήφους. Την πόλη αυτή την έχετε παρατημένη. Ένα έρμο μετρό γεράσαμε, ασπρίσαμε και ακόμα εκεί είναι οι λαμαρίνες. Την έχετε στο φτύσιμο. Φτιάξατε ένα περιφερειακό με φανάρια. Έχουμε μία πόλη εγκαταλελειμμένη. Δεν θέλουμε να έρχεστε εδώ και να δυσκολεύετε ακόμα περισσότερο τις ήδη δύσκολες ζωές μας. Από την ανεργία, από την ανέχεια, από την εγκατάλειψη. Είμαστε ξεκάθαροι. Εντάξει, το λέω για αυτό που έρχεται σήμερα. Μία ο ένας έρχεται να μας πει ότι μπράβο, να το χειροκροτήσουμε κιόλας που πούλησε το όνομα. Ή ο άλλος που έρχεται και χαιρετάει τις κούκλες. Δεν θέλουμε κανένα και μην προσπαθείτε να δείτε τίποτα πίσω από αυτό. Δεν θέλουμε κανέναν, κανέναν. Μόνη της παλεύει αυτή η πόλη. Μόνη της. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές να μιλήσετε εσείς. Πάμε στο τελευταίο 20 λεπτό. Ξαναλέω ότι θα έχουμε αιμοδοσία την Κυριακή στο ΑΧΕΠΑ. Ελάτε στο ΑΧΕΠΑ την Κυριακή, 9.30 ώρα, να βρεθούμε εκεί να τα πούμε. Ακόμα και αν δεν μπορείτε να δώσετε, επειδή έχετε θέμα υγείας, επειδή είστε μεγάλη ηλικία, οπουδήποτε, ελάτε για να γνωριστείτε με τα παιδιά που είναι τα ζουμουσάκια μας και θα είναι εκεί να δώσουν το αίμα τους για τον συνάνθρωπό τους. Πάμε στις γραμμές να ξαναμιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας! Ναι! Κωστή! Καλώς το παιδί! Καλημέρα! Έλα! Ο Χρήστος, είμαι 7.31. Έλα, Χρήστο, κέρδισες το ψάρι χθες.
Έφυγα χωρίς να κάνω κλήρωση. Βάλαμε στο τέλος το φάι σπόρια και το ξεχάσαμε τέλος με κάψει φλάντζες. Είναι το μοναδικό για το οποίο χαίρομαι. Εντάξει, να πας σήμερα, πολύ σύντομα να πας, να πάρεις στην Αγίου Δημητρίου 70, απέναντι από το δικητήριο, να πάρεις ένα φαγκρί πάνω από ένα κιλό. Είναι. Το γνωρίζω το μαγαζί. Σε ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν που γι' αυτό πήρα κυρίως. Όχι, αλίμονο. Πληρώθηκες, φίλε. Ναι. Απλά έφυγα και το ξέχασα. Τα δώρα μας τα κληρώνουμε. Εγώ πρέπει να πω ένα ευχαριστώ. Να σε καλά. Να σε καλά. Θα δεις τι μαγαζάρα είναι. Ναι, το ξέρω. Έχω πάει στο μαγαζί. Μπράβο. Το γνωρίζω. Μπράβο. Μπράβο. Πέρα από αυτό, η αιμοδοσία είπες είναι την Κυριακή είναι μετά τις 9.30. Κυριακή 9.30 στο ΑΧΕΠΑ. Το λέω μέχρι τι ώρα περίπου. Μέχρι τι ώρα. Μέχρι το μεσημεράκι, να σου 12. Πω κάτι. Αν στις 12.30 μία, όπως την άλλη φορά, έχουμε 30 ανθρώπους ή 40 που δεν έχουν δώσει ακόμα, τελειώσαμε και με αιμοδοσία στις 4.30 κάποια στιγμή. Μάλιστα. Αν ο κόσμος έχει έρθει, αν υπάρχει αρκετό προσωπικό και τρέχουν και γίνονται γρήγορα οι διαδικασίες, μπορεί να φύγουμε και μία, ας πούμε. Έτσι και μία μισή. Αλλά συνήθως μέχρι 12.30, μία μισή πηγαίνουμε. Θα είμαστε εκεί από την αρχή μέχρι τον τελευταίο. Μάλιστα. Δεν φεύγουμε. Εντάξει. Όσον αφορά χθες για την ομάδα, δεν θέλω να πω πολλά, γιατί όπως όλος ο κόσμος και εγώ στεναχωρημένος είμαι. Ναι. Ήμουνα φυσικά στο γήπεδο, γιατί έχω διαρκείας στην 7. Ναι. Και τι να πω τώρα, είμαι από αυτούς, γιατί άκουσα πριν από καμιά ώρα περίπου τον συνονόματό μου, τον Χρήστο, που πήρε και είπε να είμαστε ψύχραιμοι κτλ. Ναι. Εγώ δεν είμαι από τους ψύχραιμους, δυστυχώς. Ναι. Λειτουργώ παρορμητικά σε τέτοιες στιγμές και έβγαλα πολύ οργή. Ναι. Και για να πω την αλήθεια, που το μετάνιωσα μετά, όπως είπες και εσύ, γιατί πάνω στην θυμό μας λέμε πράγματα που μετανιώνουμε, έβρισα και τους παίκτες και τον Λουτσέσκου. Το λέω. Ναι. Ήταν λάθος μου, έτσι. Όπως πολλοί κόσμος το έκανε, έτσι, χθες το βράδυ. Ναι. Για την εικόνα που παρουσίαζε η ομάδα όμως, έτσι. Ναι. Αυτό που βλέπουμε μέσα στο γήπεδο. Είναι κατανοητό. Αυτό είναι το πράγμα. Κατανοητό. Εντάξει. Ναι, είναι κατά τι να πω. Εντάξει, δεν είναι εκκλησία. Είναι μπράβο. Γήπεδο, το ξέρουμε. Okay. Μπράβο. Εντάξει. Δηλαδή, είναι κατανοητό. Δεν βλέπεις διάθεση. Δεν λέω ότι έτσι πρέπει, αλλά είναι κατανοητό. Δεν υπήρχε όρεξη από κανένα σχεδόν. Κυρίως γι' αυτό. Όταν ο Πρίγιοβιτς έβλεπα να βολοδέρνει πάνω κάτω και το λυπόμουν σε κάποιες φάσεις, δεν πήρε ούτε μία πάσα. Δηλαδή, γιατί? Ποια είναι η τακτική της ομάδας, για να καταλάβω κι εγώ. Προσπαθούσα να καταλάβω από την αρχή του πρώτου μηχρόνου. Δεν τροφοδοτείται καθόλου. Ειδικά στο πρώτο, καμία. Έτσι. Κατέρισαν. Και μετά το 60. Δεν θα έπρεπε να καταραίουμε έτσι. Με ένα γκολ μόνο. Ναι. Μέσα στην Τούμπα, με τον κόσμο. Είναι ανεξήγητο αυτό το πράγμα. Δεν πρέπει να καταραίουμε έτσι. Κάτι φταίει όμως. Από κάπου πηγάζει όλο αυτό το πράγμα. Από τον προπονητή, από τη συμπεριφορά των παικτών, η ψυχολογία. Όχι μόνο ένας. Χρήστο, δεν ναι, μπορεί εννοείται. Να φταίει σε αυτά μα τα πράγματα. Ατομικά, σε αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται να φταίει μόνο ο προπονητής ή μόνο ο παίκτης. Είναι συνολικά, είναι συνολική ευθύνη. Μπράβο. Ή εκτός αν όντως έχουν επιλέξει, γιατί το άκουγα πάρα πολύ και με τους γύρω μου εκεί χθες στην Κερκίδα, να έχουν επιλέξει, δεν μας ενδιαφέρει η Ευρώπη και μας ενδιαφέρει μόνο το πρωτάθλημα. Έτσι. Αλλά δεν το παραδέχονται αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να γυρίσουν να το πούνε αυτό ξεκάθαρα. Ποτέ. Γιατί θα τους πάρουμε τις πέτρες. Αν πουν κάτι τέτοιο, θεωρώ. Απαράδεκτο και ανεπίτρεπτο. Ναι, αυτό λέω. Εγώ δεν έχω την απέτηση να πάμε στο τελικό και να πάμε στο γύρο. Απαράδεκτο και ανεπίτρεπτο. Δεν επιτρέπει η ιστορία της ομάδας. Αυτό ακριβώς. Πρόσεξε, όχι να επιλέγουμε, δεν θέλω καν να το σκεφτώ, να παρουσιάζουμε τέτοια μορφή αγκαρίας, τέτοια... Ναι, αυτό το πράγμα. Δεν, ανεπίτρεπτο. Ελπίζω μόνο μην αυτό το πράγμα έχει ακριβώς. Αυτό. Γιατί τότε αυτό θα καταλάβουν, τότε θα καταλάβουν πόσο σημαντικό ήταν και για το πρωτάθλημα το τι πρόσωπο θα δείξουμε στην Ευρώπη. Έτσι. Ναι. Και δεν μιλάω απαραίτητα για πρόκριση. Δεν μιλάω απαραίτητα για νίκη. Όχι, προσέξτε. Όχι. Μιλάω για τον τρόπο που προσεγγίζεις το παιχνίδι. Για το πόσο έτσι. Δίψα έχεις, για το πόσο υδρώνεις τη φανέλα. Και τιμάς και τον κόσμο που ήρθε να σε δει. Μα μετά το 60, αν παρατήρησες, πώς γύρισε ξαφνικά ο διακόπτης. Μείναν με 10 παίκτες αυτοί, έβαλε γκολ ο Πρίγιοβιτς και ξαφνικά βλέπεις μια άλλη ομάδα εντελώς διαφορετική. Ναι, αλλά δεν θα πρέπει να καταραίουμε έτσι. Η ψυχολογία μας να μην είναι τόσο. Μέχρι το 60 δεν υπήρχαν. Να σου πω κάτι. Και με τη Σπαρτάκ δεν βρεθήκαμε 0-2 μες στην Τούμπα. Κάνω λάθος. Ναι, ναι. Με τη Σπαρτάκ δεν βρεθήκαμε το καλοκαίρι. Ναι, φυσικά. Και όχι φάγαμε λαρίγκια. Και μέσα σε 20 λεπτά βάλαμε 3 γκολ. Όχι τους πνίξαμε, φίλε. Μα αυτό θέλω να δω. Εκείνο πώς έγινε. Αυτό εχθές τρώμε τον γκολ και περιμένω αντίδραση να γίνει γρήγορα. 1-1, 2-1 στο ημίχρονο, 3-1 γεια σας. Και ας κάνουν ό,τι θέλουν οι άλλοι, δεν με ενδιαφέρει. Ναι, δεν, ναι. Καίγομαι, δεν είναι η πρόκριση αυτή που στεναχώρησε τον κόσμο που όχι, δεν ήρθε. Είναι το πρόσωπο, φίλε. Το παρετούμε. Μπαίνω παρετημένος, δεν με ενδιαφέρει. Ναι, δεν γίνεται. Ναι. Δεν.
Τώρα, αυτό το πράγμα που έγινε στους ομίλους με τον double, φίλε. Η λέξη είναι ξεπλένεται. Ξεκάθαρα. Δεν θέλουμε να χαϊδέψουμε κανέναν. Ούτε έχουμε καμία ανάγκη. Ούτε να λιβανίσουμε, ούτε να χαϊδέψουμε. Με πόνο, όταν κριτικάρουμε σαν εκπομπή τον ΠΑΟΚ, τον κάνουμε και πονάμε. Θέλω ποτέ να μην χρειάζεται να πούμε την αυστηρή κουβέντα. Αλλά δεν γίνεται να σηκώσουμε το χαλάκι. Τώρα, όλο το μυαλό στη Δευτέρα. Μπείτε, ισοπεδώστε τους και μην αφήνετε αυτούς που βγαίνουν και σας πιάνουν στο στόμα τους, το βρώμικο στόμα τους, μην τους αφήνετε, μην τους δίνετε ούτε κουβέντα. Όχι, δεν θα ασχοληθώ εγώ με Θεοδωρίδες και τέτοια. Σε παρακαλώ πολύ. Δεν έχω τόσο αξία με τίποτα. Εγώ γουστάρω, φίλε, που προκρίνονται και εμένα έχουν στο μυαλό τους. Αποκλείει τη Μίλαν και αντί να βγει να πει αυτό το πρωτάθλημα, οι άλλοι που χάσανε και εγώ θα το πάρω και εκεί. Αυτός είναι ο καημός τους. Αφήσα εκτύπωση σε κάθε τοίχο, Χρήστο, μέσα στα ποδητήρια να βλέπουν τις δηλώσεις αυτού. Έγινε, σε χαιρετώ. Προσοχή, μεγάλη τη Δευτέρα στον αγώνα. Πες μου λίγο το επίθετο, σε παρακαλώ. Για να το Αναστασιάδης. Αναστασιάδης. Έγινε, να είσαι καλά. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Φιλιά. Ακούει κιόλας ο Ιωαννίδης στην Πιθαργορά. Καλημέρα. Και sorry που περιμένατε. Έλα, Μανώλη, πάμε. Μήπως γνωρίζετε ποιος ήταν ο πιο δύσκολος δρόμος μέχρι τώρα για τον ΠΑΟΚ? Για πες. Ο πιο δύσκολος λοιπόν ήταν αυτός να πάρουμε το UEFA, να παίξουμε Super Cup με το Champions League, με αυτό που θα παίξει σαν τελικό του Champions League, να πάρουμε το Ιβερικό. Λοιπόν, τον εύκολο δρόμο το χάσαμε. Το δύσκολο δρόμο τον κυνηγάμε και θα τον κυνηγήσουμε στο τέλος, το πρωτάθλημα. Γιατί να πάρεις πρωτάθλημα στην Ελλάδα είναι ό,τι πιο δύσκολο υπάρχει, έχει γίνει να υπάρχει μάλλον στην Ευρώπη, στον κόσμο παντού. Είναι το πιο δύσκολο πράγμα πλέον. Και δεν έχετε καταλάβει. Καλά έλεγε κάποια στιγμή στην αρχή ο Χρήστος ότι, παιδιά, θα φάμε τέτοιο πόλεμο που δεν υπάρχει. Και εμένα ήμουν χτες. Δεν μου άρεσε αυτό που έβλεπα. Μέσα στη βραχή, okay. Δίπλα ο άλλος έβριζε. Δεν είχε καταλάβει ότι η Άχμπομ ήταν 20 λεπτά μέσα και έλεγε γιατί δεν το βάζει μέσα. Δηλαδή, ηρεμήστε λίγο. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Okay. Ο άλλος νίκησε τη Μίλαν και ασχολούνταν μαζί μας. Αυτό τους πονάει. Δεν πρέπει να τελειώσουμε έτσι μια χρονιά. Ακόμα είμαστε στη μέση. Τώρα αρχίζει. Στη μέση. Τώρα αρχίζει. Τώρα. Έγινε, Μανώλο. Έγινε. Μπαίνεις λιβαδιά. Κωστή, περίμενε. Μπαίνεις λιβαδιά. Του ρίχνεις 3 γκολ γιατί είσαι πολύ καλύτερη ομάδα. Δίνεις την απάντησή σου, τους αποστομώνεις και συνεχίζεις. Και έρχεται μετά τα Γιάννενα και απλά κάνεις ένα ωραίο παιχνίδι, κερδίζει και εκεί πέρα και είναι όλοι καλύτερα. Σβήστε τους από τώρα, να μην μπορούν να μιλάνε. Λοιπόν, καλή συνέχεια, Κωστή, να μην κρατάτε. Θα μιλήσουμε την Κυριακή από κοντά. Έγινε, Μανώλο, έγινε. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωνσταντίνο. Καλό στο φιλάρετο. Έλα, θέλω να συμφωνήσω με τον Μπαρμπασάβα. Και να πω λοιπόν ότι πραγματικά συγχαρητήρια θα δώσει η ομάδα του Ολυμπιακού βαθμούς στον πρωταθλητή για να παίζει πλέον πιο άνετα στην Ευρώπη. Σωστό. Και επειδή αυτό το πράγμα, όπως είπε, είναι ότι αξίζει αυτός που παίζει στην Ευρώπη και φέρνει βαθμούς και όχι ο πρωταθλητής στην Ελλάδα που μπορεί να είναι και στημένος, θέλω να του υπενθυμίσω ότι πάνω από 6 φορές ο ΠΑΟΚ έκανε αυτό το πράγμα, άρα ας μας δώσει εμάς τα 6 πρωταθλήματα και ας πάρει το ένα. Γιατί όταν είσαι στη θέση σωστά μιλάς του άλλου, τι ωραία που τα λες, και όταν δεν είσαι σε αυτή τη θέση, λες, αυτοί οι φαντασιόπληκτοι μόνο φαντάσματα βλέπουν. Ας μην παίρνουμε τώρα, ας μην παίρνουμε σοβαρά υπόψη μας τι λέει ο άνθρωπος αυτός. Ναι, αλλά εδώ κρατάμε παίρνουν σοβαρά κάποιοι δικοί μας αυτά που λέει. Και όταν σου λέει ότι δεν ξεπλένεται ούτε με double, σημαίνει ότι αυτός που το έχει πει αυτό έχει πρόβλημα. Πρόσεξε. Άλλο αυτό ξεπλένεται με double, άλλο αυτό δεν ξεπλένεται ούτε με double. Άστο. Έχει καταλαβαίνετε πόσο τεράστια διαφορά έχει το ένα με το άλλο. Έχει τεράστια διαφορά. Δηλαδή θα πάρουμε το πρωτάθλημα και το κύπελο και θα λέμε γιατί χάσαμε την πάτε και αποκλειστήκαμε. Μα αυτό είναι το τρελό. Σε παρακαλώ. Και υπάρχουν βήματα. Αυτό θα ήθελαν κάποιοι να συμβεί. Να αποδομηθεί όλο, να καταρρεύσει όλο αυτό που έχουμε κάνει. Όταν κάποιος λοιπόν έχει χάσει το πρωτάθλημα,
τότε ρίχνει θέμα ζωής και θανάτου είναι να μπορέσει να πάει λίγο παραπέρα στην Ευρώπη. Λοιπόν, αυτή είναι μία τακτική. Η δικιά μας τακτική είναι να φτιάξουμε ομάδα που να μπορεί να παίρνει τα πρωταθλήματα στην Ελλάδα και το επόμενο βήμα να φτιάξουμε ομάδα που να στέκεται στην Ευρώπη. Δεν μπορείς να τα κάνεις όλα μαζί, Κωνσταντίνε. Ακριβώς. Τι να κάνουμε τώρα. Πρέπει η ομάδα να μπορέσει, αυτή τη στιγμή έχει αποκτήσει αυτοπεποίθηση και ξέρει ότι έχει την καλύτερη ποιότητα μέσα στην Ελλάδα. Αυτό είναι. Τώρα, για την Ευρώπη. Για την Ευρώπη, από ό,τι καταλαβαίνετε και φαίνεται αυτό, όταν μετά τον γκολ αλλάζει η νοοτροπία τους, δείχνει ότι ακόμα δεν έχουν την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται στην Ευρώπη. Θα γίνουν και κάποιες μεταγραφές να μπορέσουν να έρθουν αυτό που λέμε με αίσθηση νικητή μέσα στην Ευρώπη. Έτοιμοι παίχτες. Θα αλλάξουμε και τη συμπεριφορά εκεί πέρα. Τα χρήματα υπάρχουν. Θέλει απλά να μην το παίρνουμε από κάτω με όλα αυτά που ακούω. Γεια και χαρά. Έγινε, φιλάρετε. Έγινε. Πάμε. Δύο γραμμές, τρεις ακόμα. Και τέλος. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Πάμε στο μέθ' επόμενο. Καλημέρα σας. 2310-287-888. Παρακαλώ. Ναι. Πέσανε μαζί. Πάμε στο μέθ' επόμενο. Μέθ' επόμενο. Καλημέρα. Έλα, Κωστή, καλημέρα. Καλώς τον. Έλα, Βασίλη. Λοιπόν, άκουσε κάτι. Θέλω να θυμίσω κάτι για το χθεσινό παιχνίδι μόνο. Ότι πριν το παιχνίδι αυτό, ποιος θυμάται την ήττα με τη Βίτη δύο φορές. Θέλω να μου θυμίσει κάποιος, κανένας. Λοιπόν, η προσοχή μας είναι στο πρωτάθλημα. Τι χρειάζεται. Χρειάζεται ψυχραιμία. Βέβαια, η πίκρα ήταν πολύ πολύ μεγάλη. Γιατί στο χθεσινό παιχνίδι και εγώ ταπεινώθηκα, ένιωσα ταπεινωμένος από τη βαριά την ήττα. Όμως, δεν πρέπει να σταματάμε εκεί. Η ζωή προχωράει, η ζωή μας δείχνει άλλα πράγματα, οπότε κάνουμε σκαλοπάτια παραπάνω. Τώρα όσο για τις δηλώσεις αυτού του, για μένα μην το χαρακτηρίσω, δεν τις ακούω καθόλου και ούτε ασχολούμαι πλέον με αυτόν. Επίσης, Κωστή μου, θέλω να δώσω την προσοχή τη μεγάλη στο παιχνίδι της Λιβαδιάς. Καλό θα είναι, παιδιά, να μην πάμε στη Λιβαδιά, γιατί μας την έχουν στημένη. Λοιπόν, κλείνοντας, θέλω να σου πω μια καλημέρα από την βροχερή Βαλανιδωράκη της Πρέβεζας. Καλή σου μέρα. Γεια σου, Βασίλη μου. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε μια ακόμα γραμμή. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα, Κωνσταντίνα, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το. Πρόσεξε, γιατί κορνάρει ο άλλος. Είσαι έξω. Ναι, κορνάρει. Μα τελειώσει το κέντρο. Όπω. Σήμερα, παιδιά, αποφύγετε. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Αποφύγετε σήμερα. Θα είναι, παιδιά, η πόλη σε εχμαλωσία. Κλειστή δρόμη για να περάσει ο Τσίπρας. Αρχηγούλης, ναι. Αυτός, λοιπόν, να περάσει. Και δεν το λέω για αυτόν. Για όποιον έρχεται εδώ και θέλει να μας πουλήσει αγάπη και λουλούδια. Λοιπόν, θα ταλαιπωρηθεί ο Κοσμάκης. Αποφύγετε να πάτε από δυτικά, ανατολικά ή και ανάποδα. Δηλαδή, σήμερα θα ταλαιπωρηθείτε πάρα πολύ ώρες μέσα στο αυτοκίνητο. Άμα μπορείτε, ακούστε με. Για πες λοιπόν, αδερφέ. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, φτάσαμε εδώ που έχουμε φτάσει και πρέπει η αλήθεια είναι να σταματήσουμε να δούμε τις νέες δικαιολογίες ότι είχαμε ξεκινήσει από νωρίς, από το καλοκαίρι. Καμία δικαιολογία, ναι, καμία. Για το χθεσινό καμία. Καμία. Είναι λάθος. Είναι λάθος να δικαιολογούμε, ναι. Αυτό ακριβώς. Ήταν λάθος. Γιατί το κάναμε τόσο καιρό. Ήταν λάθος που τη δίναμε αυτές τις δικαιολογίες. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚΣΙΣ τα θέλει όλα. Καλός ή κακός, τα θέλει όλα. Έτσι έχει μάθει. Όχι κακός. Τέλεια. Γιατί κακός. Καλός, φίλε. Είναι ο ΠΑΟΚ. Είναι λοιπόν, ο ΠΑΟΚ. Καταλαβαίνεις. Και όταν λέω όλα, δεν εννοώ να πάρω το Europa League. Μπράβο, το Europa. Αλλά θέλω, ναι, θέλω και να κερδίζω και θέλω να κερδίζω και με καλές εμφανίσεις. Αλήθεια είναι αυτό. Μία μόνο μικρή διαφοροποίηση θέλω σε αυτό που λες. Για πες. Δεν θέλω να κερδίζω. Θέλω να σκίζομαι κάθε φορά, να τα δίνω όλα για να κερδίσω. Υπάρχει και περίπτωση να μην κερδίσω κάθε φορά. Εννοείται, φίλε. Δηλαδή, αυτό μόνο. Ένα μικρό αστερίσκο βάζω αυτό που λες. Δηλαδή, όταν λέω Σαμπάουκ τα θέλω όλα, θέλω να τα δίνεις όλα, ρε φίλε, όλα τα μάτς. Και μπορεί να χάσω, αλλά θα σε χειροκροτήσω. Εννοείται. Θέλω όμως να βλέπω ότι σκίζεσαι για τη φανέλα. Αυτό θέλω. Και αυτό δεν το είδαμε. Εγώ δυστυχώς, ναι, και αυτό δεν είδα. Και δυστυχώς για ακόμα μια φορά και μια ακόμα χρονιά θα πω ότι ενώ έχουμε πολλά χρήματα, ενώ έχουμε δαπανίσει πολλά χρήματα και εν τέλει έχουμε θεωρητικά 25 παίχτες στο ρόστερ, στην πραγματικότητα δεν στηριζόμαστε παιδιά σε 25. Και δεν είναι λογικό βέβαια να μπορείς να στηριχθείς και στους 25. Σωστά μιλάς. Όχι σε 12, όχι σε 13, όχι σε 14.
αυτά ήταν άλλων εποχών ΠΑΟΚ. Τώρα ο ΠΑΟΚ θα έπρεπε να μπορεί να κάνει σωστά rotation. Εντάξει. Και, δεν, και ευθύνεται εν μέρη και ο Λουτσέσκου σε αυτό και όχι μόνο όμως. Εντάξει. Φυσικά, όχι και μόνο αυτός. Όχι μόνο αυτός. Όχι μόνο. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, αυτά, δηλαδή... μία τη Δευτέρα να κερδίσουμε. Άντε, όλα καλά. Έγινε. Λοιπόν, πάμε. Καλημέρα. Εδώ, καλημέρα, παιδιά. Καλώς το παιδί. Όλα, έχει κλείσει φωνή μου, ρε, παιδιά. Από χθες. Λοιπόν, εντάξει, τώρα τι να κάνουμε, όμως συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε, φίλε, τι να κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δεν γίνεται, τι να κάνουμε. Να κλάψουμε, λοιπόν, να μυρολογήσουμε. Να... Βλέπουμε τα λάθη μας και προχωράμε. Με στόχο. Και εγώ αυτό, και εγώ αυτό πιστεύω, αλλά να σου πω κάτι, ρε παιδιά. Έβλεπα τους άλλους πάνω, τους άλλους πάνω κάτω. Εντάξει. Τι να πεις τώρα, εντάξει, τώρα αυτό που κάνανε, εντάξει, είναι επίτευγμα, έτσι. Αλλά το πρωτάθλημα είναι του ΠΑΟΚ. Το πρωτάθλημα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Και έδειξε πόσο μεγάλη ομάδα είναι. Ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα θα θυμίσει το. Είναι 0-4. Όχι μόνο τη Δευτέρα. Όχι μόνο τη Δευτέρα. Από εδώ και πέρα, σερί στο πρωτάθλημα, να έρθει το double, έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Συμφωνώ, φίλε μου. Συμφωνώ και να σου πω κάτι. Ό,τι και να πεις, εντάξει, τώρα εγώ έχω τρελαθεί, είναι και κάτι αργιανή από εδώ, κάτι από εκεί, κάτι... Μην ασχολείσαι, ρε φίλε, τώρα, σε παρακαλώ. Εντάξει, να σου πω κάτι. Πάντως, επειδή μου λένε ότι και καλά το τρίτο πρωτάθλημα, από πού και σπού, ρε φίλε. Εντάξει, ωραία, θα το πάρουμε. Έγινε, αδερφέ. Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι το άσχημο. Ότι θα πουληθεί ένα όνομα για να πάρει ένα πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Δεν τα λες σωστά. Δεν τα λες σωστά. Έτσι σου είπαν να πεις. Έτσι σου είπαν. Άστο, εντάξει. Άστο. Αυτό είναι παραμυθάκι αλλού να τα πεις. Όχι εδώ. Όχι εδώ. Καταλαβαίνουμε ποιος είναι τι. Όταν βγαίνει. Λοιπόν, κανένα όνομα. Νομίζετε ότι αν πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα που θα το πάρει και ταυτόχρονα πωλείται το όνομα της Μακεδονίας. Τι θα πούμε, ότι επειδή μας δώσε το πρωτάθλημα όλα καλά, μεγαλύτερη μαλαμπίμπιπ δεν έχω ακούσει τα τελευταία χρόνια από αυτό. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Δείτε το πανό που είναι αναρτημένο απέναντι, να το βλέπουν για τη Μακεδονία. Λοιπόν, και εμείς εξακολουθήσουμε να λέμε και ας μας λένε οτιδήποτε. Ούτε χρυσαυγίτες είμαστε, ούτε ακροδεξιοί είμαστε, ούτε νεοφασίστες είμαστε, τίποτα. Αγαπάμε τον τόπο μας, αγαπάμε την πατρίδα μας και δεν γουστάρουμε που παραχαράχτηκε η ιστορία. Αυτό έχουμε να πούμε. Αυτό έχουμε να πούμε. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος. Θέλω να πω, περήφανος για μία ακόμα φορά, για τους φίλους μου και χορηγούς μου. Διότι η Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης για μία ακόμα φορά αποδεικνύει ότι έχει και ευαισθησίες. Θα βγάλουμε κάποιον άνθρωπο από το ορφανοτροφείο Μέλισσα, έστειλε εκεί έναν αφιγραντήρα για τα παιδάκια. Στο ορφανοτροφείο Μέλισσα πριν από λίγο καιρό είχαμε στείλει μια τηλεόραση εκεί πριν από λίγους μήνες για τα παιδιά. Μια μεγάλη τηλεόραση για να μπορούν να βλέπουν τα κοριτσάκια στο ορφανοτροφείο Μέλισσα. Τώρα η Electronet έστειλε έναν αφιγραντήρα για τα παιδιά. Έτσι θα τελειώσουμε. Φτάσαμε τέλος της σημερινής εκπομπής. Όλο το μυαλό μας στο μάτς Δευτέρας. Τελειώσαμε με αυτό το πράγμα, κάναμε την κριτική μας. Δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να μας κουνάει το χέρι και να μας λέει τι κάνουμε και τι πρέπει να κάνουμε. Σε κανέναν δεν επιτρέπουμε εκτός οικογένειας να μας λέει πώς θα λύνουμε τα προβλήματά μας. Με τον καημό του ΠΑΟΚ κοιμούνται και ξυπνούν. Αυτά είχα να πω. Σας χαιρετώ, σας φιλώ, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Θα τα πούμε την Κυριακή 9-9.30 στο Αχέπα για την 16η αιμοδοσία μας. Γεια σας.